Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπαθε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. CU, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Να φανταστείτε πόσο υποβαθμισμένη εκπομπή, πόσο υποβαθμισμένη γιορτή είναι τα φώτα. Είναι γιορτή μόνο για τους γύφτους, οι οποίοι βγαίνουν την τελευταία αυτή με τα τρίκυκλα και λένε τα κάλαντα. Εγώ τι λέω, άμα ήταν σοβαρή η γιορτή θα μας λέγανε δεν έχετε το βράδυ εκπομπή. Χριστούγεννα ας πούμε ξημέρωμα ή πρωτοχρονιά ξημέρωμα, είστε στο τρίκι, μάνα μου τρίκι. Τώρα τα φώτα κλάιν μπάιν, ξέφτισε το έργο, γεια σου Σαράντο, ξέφτισε το έργο, ναι. Γεια σου Κωστή μου. Γεια σου φίλε μου. Εύχομαι σε όλους. Ναι, μη, άστα. Εύχομαι. Μόνο υγεία θα πω. Άστα, υγεία. Και επειδή είσαι 70, λες υγεία. Άμα σου 30, θα έλεγες. Χρόνια, ναι, θα έλεγες άλλα να πούμε. Γεια σου Χατζινάκο, τι κάνεις? Έχεις κανένα νέο να μας πεις? Έχεις καμιά έμπνευση, έχεις κανένα σκηνικό? Ναι. Σχετικά καλούτσικα πήγαμε, πιάσαμε το Γκαλάθι στα 2.50. Ο Γκαλάθις. Τρία τρίποντα έβαλε ο Γκαλάθις. Τρία τρίποντα έβαλε ο Γκαλάθις.
Το βγάλαμε αυτό το σημείο, χάσαμε το Rivers και πιάσαμε σήμερα εύκολα και τον Ερυθρό Αστέρα στον Άσο. Μπράβο. Εντάξει. Ναι. Καλά πήγαμε. Ναι. Καλά πήγαμε. Δηλαδή κάποιο που τα έπαιξε και τα τρία μονά αποδεκτά βγήκε κερδισμένο. Αν κάποιο τα έπαιξε και τα τρία μονά αποδεκτά. Μάλιστα, μάλιστα. Μπράβο. Ναι. 2.50 πήραμε και 1.90. Ωραία. Άρα είσαι σε καλό δρόμο να πούμε. Έχει καμιά έμπνευση Σαββατοκύριακο. Η Αγγλία έχει κύπελα. Κατά τη ροή τη εκπομπή θα κοιτάξω. Η Αγγλία έχει κύπελα. Η Μπαρτσελόνα παίζει Κυριακή. Εντάξει. Εντάξει, Ισπανία μόνο έχει κα... Για ελληνικό πρωτάθλημα έχει κραχτήσει σημεία. Κοίταξε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα χάσει πόντου στο Αγρίνιο. Ένα είναι αυτό. Ναι. Το άλλο είναι ότι βλέπω διπλό του Ολυμπιακού με στη Λάρισα. Εύκολο κιόλας. Μπορεί και άσο ημίχρονο διπλό τελικό, αλλά διπλό εσύ βλέπω. Εσύ που είδες ότι θα πέσει ξύλο σε αυτό το παιχνίδι, για να δούμε τις καρτούλες, τι μαζί ποιο ξύλο, πέρα. Ποιο ξύλο. Για ότι το Λάρισα ο Ολυμπιακός θα είναι ελεύθερο παιχνίδι, πάνω κάτω ξέρω εγώ. Κοίταξε, τώρα κοίταξε, όλοι κλαίνει παοξίδες τώρα, γιατί λέει ο Κούγιας είναι δικηγόρος του Μαρινάκη και θα κάτσει να θέσει γκόλο και τέτοια. Α, εμείς δεν, τότε μακριά. Αρχίζουν και κλαίνει οι παοξίδες. Επίσης μάθανε οι παοξίδες ότι τα Γιάννενα και ναι, η Τρίπολη γυρίσαν προς τον Ολυμπιακό. Είναι και αυτό μια πληροφορία. Ναι. Έχουμε κάτι τέτοια τα οποία λέμε στο κοινό. Δηλαδή λες να έπιασε τόπο εκεί κάτι αυτή η ιστορία με την ΕΠΟ, λες να έπιασε τόπο δηλαδή να... Δεν ξέρω. Γιάννενα. Να γυρίσουν οι ισορροπίες δηλαδή λες. Αν κάνει Γιάννενα, Λάρισα και Τρίπολη διπλά, τον παίρνει να κάνει και έχει στην Τούμπα να πούμε. Ναι. Τυχείο όπως και να έχει τον Μπέρνι να κάνει στην Τούμπα. Τον Μπέρνι να κάνει εκεί στην Τούμπα. Όπως και να έχει τον Μπέρνι. Είχαμε την απόλυση Λεμονή. Εγώ έκανα μια κουβέντα με έναν έτσι celebrity του Μαρινάκη, ο οποίος είναι έτσι γόνος πλούσιας οικογένειας και τηλεθεατής του Art TV χρόνια τώρα. Πολλά λεφτά. Παδό στο Ολυμπιακό. Ποιο ήταν το σκεπτικό της αλλαγής προπονητή. Του λέω μιλάς με τον Μαρινάκη. Μου λέει μιλάω. Λέω όπως ήσασταν παλιά φίλοι. Λέει είμαστε φίλοι. Λέω μου λες μπορεί να μου δώσεις μια ερμηνεία. Λέει ναι. Εμείς λέει έχουν και ένα τουπέ αυτοί να πούμε. Έχουν το τουπέ του δις πρωταθλητή. Λέει εμείς πήραμε ένα λέει υπηρεσιακό προπονητή. Ήταν με ημερομηνία λήξεως λέει. Ο Λεμόνης. Βρήκαμε λέει αυτό που θέλαμε να βρούμε λέει και τον είπαμε το Λεμόνη ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή λέει σαν ένας εργοστασιάρχης μου λέει έχει ένα διευθυντή παραγωγής. Και ο διευθυντής παραγωγής δεν πάει καλά ναι, ή τέλος πάντων δεν είναι σωστός και τον διώχνουνε. Και μέχρι να βρουν καινούριο διευθυντή παραγωγής βάζει ένα δικό του ο πρόεδρος εκεί. Δεν χαλάνε τα μηχανήματα λέει, η παραγωγή πάει καλά κτλ. Αυτό δεν σημαίνει όμως λέει ότι δεν θα πάρουμε λέει καινούριο διευθυντή παραγωγής. Θα πάρουμε με λέει το Μυραλάς και ένα εξτρέμ πες το φίλο στον Αλέφαντο λέει γιατί ψάχνει πληροφορίες λέει. Έτσι μου είπε. Γιατί ένα καλό εξτρέμ και εδώ παραπάνω. Δεν ξέρω τι χρειάζεται ρε φίλε. Το σκεπτικό της απόλυσης Λεμονή είναι αυτό. Ότι υπηρεσιακός ήταν. Αυτός από φάτσα πάντως ο προπονητής που πήρε ο Ολυμπιακός περνάει από φάτσα δηλαδή εμπνέει. Είναι το ναι, βλέπεις λέει εκεί πέρα λίγο μπρουτά, λίγο τέτοιο. Βρουτά. Εμπνέει φάτσα. Α, του. Φάτσα του, ναι. Εμπνέει για τα πρώτα. Τον είδε σαν το... τον είδα λίγο ένα μεσογειακό. Σαν φάτσα εμπνέει δηλαδή. Μεσογειακός τύπος. Τον ναι, βλέπω δυναμικό άνθρωπο. Ναι. Ερχόμενος όμως εγώ προς τα δω που λέει ένας φίλος φούπας. Λέω πάω σε αυτό το ραπτό μου. Λες σε αυτή την Κασάνδρα πας. Ποιος το πάθω. Το είπε ένας φίλος μου. Ο πιο επιτυχημένος προσδιορισμός, χαρακτηρισμός σου ήταν αυτός. Κασάνδρα. Η Κασάνδρα. Ξέρεις ποια ήταν η Κασάνδρα. Μάντης κακών δηλαδή. Μην... Κασάνδρα. Κασάνδρα. Μια ομάδα η οποία ήταν στην Καλκιδική και χασισώθηκε. Χασισώθηκε στην Ιερία. Κερπίτς ξέρεις θα πει. Είσαι και μισοπόντιος. Κερπίτς ξέρεις τι θα πει. Έκανα θεραπεία. Τούβλο θα πει. Τούβλο θα πει. Πληθεί. Έκανα θεραπεία. Θέλεις να ακούς τώρα και την Κασάνδρα κάτι να μάθεις. Ήταν μάντης κακών. Ήταν κόρη του βασιλιά του Πρίαμου. Τον ξέρεις τον Πρίαμο. Ο Πρίαμος που έμοιαζε με τον Λάκη Πετρόπουλο. Λοιπόν, τον είδαμε στο έργο. Ναι. Είχε αδέρφια τον Έκτορα, τον Έλενο, τον αυτά Τροήλο κλπ. Αυτά μυθολογικά. Ναι, ναι, ναι. Με το Δία και το. Ναι. Όμως ο Απόλλωνας την έδωσε το. Πόντρο, το πλεονέκτημα, ναι. Όχι ο Απόλλωνας, το πλεονέκτημα, το χάρισμα να προλέγει τα μέλλοντα. Όμως δεν την παίρναν ποτέ στα σοβαρά αυτή. Τον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα. Την Κασάνδρα. Εντάξει. Δούλεμα πέφτει έτσι. Δεν την πέραν πολύ που λες τα σοβαρά. Ναι. Με αποτέλεσμα να επαληθεύεται. Η Κασάνδρα. Η Κασάνδρα να επαληθεύεται, οι προφητείες της. Άγγελ. Και στο τέλος. Ναι. Και στο τέλος να παθαίνει καταστροφές η τρία.
Όταν ο... Ρε εσύ 12θεϊστής. Όχι, τώρα σε 5 λεπτά θα το φέρω έτσι εκεί που θέλω. Οι 12θεϊστές πιο ωφέλη από εντάξει, πάνω. Εντάξει. Λοιπόν, όταν ο Οδυσσέας, όχι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Ποιος ο Οδυσσέας. Πήγε τον Δούριο Ήπειρο έξω από τα τείχη. Ο Οδυσσέας τον πήγε. Ναι. Όχι ο Βλαχοδήμος είπα, ο βασιλιάς της Ιθάκης. Ναι. Και λέει η Κασάνδρα, μην βάζετε μέσα τον Δούριο Ήπειρο. Θα επέλθει καταστροφή. Ναι. Δεν την πιστέψανε. Και όντως βγήκανε μέσα από τον Δούριο Ήπειρο οι αρχαίοι και τους κατατροπώσανε. Από την Πάτρα ήτανε. Λοιπόν, από το Άργος, από τις Μυκήνες και λοιπά. Οι αρχαίοι. Ναι. Του Κατσουράνη, οι πρόγονοι, ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι έκανε κι άλλο η Κασάνδρα. Τι έκανε. Θα σου πω και αυτό εδώ για να το φέρω. Μια παρτούζα έκανε. Τι με νοιάζει τι έκανε η Κασάνδρα, ρε. Δεν μιλάμε για μπάλα. Για μπάλα, ρε, θα μιλήσουμε, ναι, ρε. Για μπάλα θα μιλήσουμε. Εσύ σαν άλλη Κασάνδρα είπε, ο Μάνδαλος που λέει 40 δεν θα βγάλει μια εβδομάδα. Πάρ το Μάνδαλο κάτω, χειρότερος από την Κασάνδρα. Λες ο Γιώχανσον δεν θα γυρίσει. Δεν θα γυρίσει ο Γιώχανσον από τη Σουηδία. Πράγματι δεν γύρισε. Όποιον πιάσει το στόμα σου τον καταστρέφεις. Το Βιερίνια μου λες. Πω, έχει ο Βιερίνια. Ακουμπάει στο χορτάρι της Τούμπας. Λοιπόν, πάει και ο Βιερίνια. Και τι έδωσε ο Πάγκου Σαντιδης. 10 εκατομμύρια μόνο έδωσε. Γιατί αν υπολογίσουμε και τη φορολογία 45% και τα 2 εκατομμύρια στη Βόλφσμπουργκ, ένα δεκάρι εκατομμύρια. Πάρ και τον Βιερίνια κάτω. Είδες όμως τι πέναλταρα χτύπησε με το. Με ποιον ήτανε, εδώ με τον Ατρόμητο. Ναι. Τι πέναλταρα, 10 εκατομμύρια. Ή και εγώ το βάζα. Ναι, πέναλταρα, στη μέση ακριβώς. Αν δεν κουνιόταν πώς το λένε, ο Γιαννιώτης, πήγαινε ίσα υπάρχουν. Ίσα, ναι. Έχεις φάει να πούμε, είσαμε τώρα 3 ποδοσφαιριστές. Ναι. Οπότε ακούστε προπονητάδες, παράγοντες των ομάδων και φίλαθλοι. Ναι. Προφυλαχτείτε από τον Ραπτόπουλο. Όποιον παίρνει στο στόμα του τον καταστρέφει. Ναι. Τελείωσε. Ποιο να πιάσω τώρα. Τώρα ποιο να πιάσει. Έπιασε σε μένα, μου είπε. Θα έρθουν τα Χριστούγεννα να ξεδούν τα παιδιά σου το καλοκαίρι. Μετά θα έρθουν στην κηδεία σου. Και αν δεν προλάβουν να έρθουν, μου είπε ότι η μπαμπούλα σε έχει ωραία ψυγεία. Θα σε βάλουν και μέσα να έρθουν. Ναι, ναι. Έτσι μου είπε. Ξέρεις τι ώρα κατεψυγμένο θα είσαι. Τι είστε. Ωραίο. Και ξέρεις τι κάνω από τότε εγώ. Ούτε κρέα στο σπίτι, ούτε είναι πνευματό, ούτε τίποτα. Να πέσει από τη σκάλα. Έχει λιώσει η κεραμέρ. Θέλω να σώσει την ψυχή μου, ρε. Μου είπε σε ένα χρόνο τελειώνει. Άμα θε να. Σε ένα χρόνο τελειώνει. Να σώσει την ψυχή σου. Λοιπόν, μην πιάσει ποδοσφαιριστή στο στόμα σου. Τον έχει τελειώσει. Σκέτη Κασάνδρα. Τι άλλο να πούμε. Για πες τα άλλα. Τι να πω άλλο. Ό,τι θες πες. Τι να πω. Για τον Μολέδο. Ο Μολέδο είναι στην Τραπακάρα. Τον έχω παρακολουθήσει. Θα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Πάγκο να τον πάρει. Είναι και στο χαμηλό και στο ψηλό παιχνίδι πολύ καλός. Και στα στημένα μπορεί να βάλει και 4-5 γκολ μέχρι το τέλος. Στα στημένα παιχνίδια. Εντάξει, εντάξει, στημένα. Στα στημένα παιχνίδια. Ναι, σε αυτό μπορεί να βοηθήσει που ο Πάουκ δεν είναι καλό στα στημένα φέτος. Έχει βάλει καλός. Με τον Παναθηναϊκό 3-4 γκολ με κεφαλιές. Ο Πάουκ δεν είναι καλός στα στημένα. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Παίξε Βαρέλα σκόρερ Πάουκ Λεβαδιακός. Πόσες μονάδες δίνει. Πόσες μονάδες δίνει. Στον ΟΠΑΠ ψάξει, γιατί εμάς μας θέλουν άλλες εταιρείες πλην ΟΠΑΠ. Θα τις ακούσετε κάποια στιγμή. Θα μας δείτε ντυμένους, θα μας δείτε χτενισμένους, θα μας δείτε συγκυρισμένους. Κάποια στιγμή να λαδώσουμε το έντερό μας, αφού ο ΠΑΠ δεν μας δίνει και έχουμε τέτοιες ακροματικότητες και ο ΠΑΠ δεν μας δίνει. Βρήκαμε εμείς μια άλλη ωραία στοιχηματική εταιρεία. Δεν μπορούμε. ΠΑΠ, άμα δεν διορθώσει την Κανιώτα του, να μην περιμένει χάρη. Δεν ξέρω, Κανιώτα, Μαγιώτα, να πούμε. Να μην περιμένει χάρη. Εμείς θα στηρίξουμε τις ιδιωτικές εταιρείες, εφόσον δεν μας τα δίνει ο ΠΑΠ. Λοιπόν, λέγε, παρακάτω. Κάτσε να του επέκταση. Ναι. Λοιπόν, Βαρέλα, σκόρε. Πρώτο γκολ ή anytime. Anytime και πρώτο γκολ και τα δύο. Πάμε. Λοιπόν. Πάμε στο anytime. Θα δώσουμε προγνωστικά, ρε Σαράντο. Δώσε, ό,τι θέλεις. Φάγαμε ήπια πια. Κασάνδρα, παίξτε τα ανάποδα. Ό,τι πει ο Ραπτόπουλος, παίξτε τα ανάποδα. Πόσο δίνει ο Βαρέλα. Anytime και πρώτο σκόρε. Λοιπόν, ναι, πρώτο λέγε. Πρώτο σκόρε είναι 31 απόδοση. Ναι. Σε ιδιωτική εταιρεία αυτό, έτσι. Ναι. Δεν αναφέρουμε φυσικά ονόματα, δεν κάνουμε διαφήμιση. Ναι, anytime 30. Ναι. Λοιπόν, 31 και. Λοιπόν, 11 anytime. 31 είναι πρώτο γκολ. Ναι. Και 11 είναι anytime. Χαμηλό τον έχει. Εντάξει ρε φίλε, παίζει πάω κλουβαδιακό. Μπορεί να βάλει το δεύτερο, το τρίτο. Είναι ένα παιχνίδι που ο Πάουκ μπορεί να βάλει 3 και 4 γκολ. Τι θες να το δώσει αναλογικά. Ο Μπούκτη σου λέει, υπολογίζω 31 το πρώτο γκολ που σημαίνει ότι. Δηλαδή άμα το Βαρέλα 11, το Μάτο πόσο τον έχει, ρε. Το Μάτος. Έχει γούστο. Το Μάτος, βάλει και σίγμα. Ναι. Περίμενα, θα στο βρω και το Μάτος. Για δες το Μάτο. Μόνο τον. 1-0-3 πάω. Ο Μάτος, ναι. Πρώτος, για πρώτο γκολ 6. 6. Και anytime 2-55. Ναι, έτσι. Πολύ και... χαμηλό. Ναι. Βάλ και τον Κουλούρη τώρα να δούμε. Είναι παραπάνω από το Μάτο. Το για... Κουλούρη 2. Μάτος μόνο. Άκουρε. Ναι, ναι. Το Μάτος δεν παίζει. Αν κάποιος παίκτης δεν παίζει, πληρώνεται μονάδα. Αν δεν αγωνιστεί ο παίκτης.
Ο Μακ δεν παίζει. Τον δίνει στο στοιχηματισμό πάντως. Ο Μακ δεν παίζει. Ο Μακ. Ναι. Λοιπόν. 2,80 δίνει το κουλούρι πρώτο γκολ και 1,53 anytime. Τον Τζούρτζε, τον Άλλον. Τον άλλον, τον Φορ. Ποιον άλλον, τον Πρίγιοβιτς. Το Πρίγιοβιτς. 2,50 πρώτο σκόρερ και 1,44 anytime. Λίγο καλύτερα από τον κουλούρι. Αν κάποιο παίκτη δεν αγωνιστεί, πληρώνεται μονάδα. Επιστρέφονται τα λεφτά του. Αν δεν αγωνιστεί κάποιο παίκτη. Αν δεν αγωνιστεί κάποιο, παίρνει πίσω τα λεφτά. Έτσι. Α, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα παίξουμε βαρέλα. Time, να εξηγήσουμε γιατί το δίνει χαμηλά. Γιατί είναι ένα μάτς το οποίο εκτιμάει οι στοιχηματικές εταιρείες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να βάλει 3, 4 και 5 γκολ. Άρα είναι περισσότερες οι πιθανότητες ενός παίκτη να σκοράρει anytime. Μάλιστα. Να εξηγούμε και στον κόσμο τι λέμε. Δεν λέμε στοιχηματής. Και επειδή πρέπει να. Δεν παίζω στοίχημα και έτσι δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω κιόλας. Κουμάρι έπαιζε στα νιάτα σου. Μπαρμπούτια έπαιζε. Όχι, μπαρμπούτι ποτέ. Τι έπαιζε. Εντάξει, αυτά δεν λέγονται από μικρό. Γιατί ντρέπεσαι να το πεις. Ξέρεις και τι ξέρει να πούμε. Ξέρει έπαιζες. Παπά, Μουτζούρο, παπά. Τον θυμάσαι. Αμερικάνε έπαιζες. Μουτζούρι. Παπατζούρι. Μπίριμπα. Δεν ξέρω από χαρτιά τίποτα. Καζίνα πήγαινες. Όχι. Όχι. Το παιδί της Παναγίας. Ποτέ. Δεν έπιασα χαρτιά στα χέρια. Γιατί λες ψέματα, ρε Ζήκο. Φαίνεται ότι λέω ψέματα. Φαίνεται ότι είσαι κουμαρόσκυλο μεγάλο. Όχι. Εντάξει. Αντί τώρα και η γυναίκα μου και λέει πράγματι. Επειδή την φοβάσαι στα 70 τη γυναίκα, δεν σε διώχνει. Δεν σε διώχνει. Να ολοκληρώσω, μια και πιάσαμε το στοίχημα, να δώσουμε και ένα μπασκετάκι. Δεν μου λες, σύνταξη παίρνει α πούμε 10 δραχμές. Ναι. Άμα πεθάνει η γυναίκα, πώς θα τα πάρει. Θα πάρει τις 3 από τις 10 δραχμές. Άρα σε θέλει ζωντανό. Σίγουρα. Εντάξει, η γυναίκα έχει σύνταξη. Όχι. Δεν σε διώχνει. Τι χαχαχά. Τι χαχαχά. Τι χαχάρι! Κάτω σε γνώρισε, άλλαξε η ζωή μας. Δεν έχω πάει κρέα στο σπίτι, ρε. Με νηστεία και προσευχές να πούμε είμαστε. Πόσα χρόνια σε έχει βάλει η γυναίκα. Λέει, πού το γνώρισε αυτό το ραπτόπουλο, ρε. Τι θα γίνει με αυτό, να πούμε. Ναι. Τι θα γίνει. Ναι. Εγώ που δεν ήξερα εκκλησίες πάω συνέχεια. Θέλω και λεμονίτα. Θέλω λεμονίτα γιατί το περίπτερο το. Χριστό ήταν το energy, ναι. Μου είχε το καφέ η κουφάλα. Καλά έκανε. Κατά λάθος ήταν. Κατά λάθος. Αυτό καλό, καλό, καλό. Είναι γούρι. Είναι γούρι. Λοιπόν, μου αρέσει το over του Προμηθέα με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Over Προμηθέα ΑΕΚ. Πόσο δίνει, 2? 155,5. 1,55. 155,5 η πόντι, το όριο. Α, η πόντι. Πόσο? Μοιρασμένες είναι από εδώ, σαν 90-90. Καλά είναι. Καλά είναι. Φέρτε του λεμονάδα δική μου. Λεμονάδα δικιά μου. Όχι, εγώ την παρήγγειλα. Θα φέρεις άλλη μία. Εντάξει. Μάλωστε τώρα για μια λεμονάδα. Γιατί να μαλώσουμε, φίλε, τι έχουμε να χωρίσουμε να πούμε. Λέγε ρε Χαζινάκο. Έχουμε ωραία πράγματα. Δεν μου λες. Έχουμε καλαϊτζίδι στο Χαριλάου. Επιστροφή. Πώς θα τον υποσχεθεί ο λαός. Ο λαός άνθρωπος... δεν είμαστε για πολλά-πολλά γιατί είμαστε τιμωρημένοι με τη δράμα. Δεν είμαστε για υποδομές. Ο λαός του Άρη ένα επαναστάτη. Ένα επαναστάτη. Δεν ξέρω, χρηματικό πρόστιμο. Κάτι οι μαγκές κάνανε κάτι σουπέρια εκεί πέρα. Πετάχαν κάτι δάδες μέσα στη δράμα. Και μαγκίσανε να πούμε εντάξει καλά. Τώρα γιατί έχεις διχάσει τον κόσμο του Άρη. Ο κόσμος να προσέξει πολύ σε αυτό το παιχνίδι γιατί, γιατί βρωμάει μπαρούτι. Ναι, ο Καλαϊτζίδης θα θέλει να το κάνει πισινό το παιχνίδι. Ας πληρώσετε κανένα εισιτήριο εκεί πέρα. Ένα είναι αυτό. Αυτό είναι θέμα του Προέδρου. Ναι. Να ελέγξει τις εισόδους από τις κερκίδες. Δεν είναι δικό μου θέμα. Εννοείται ότι η ομάδα θα πρέπει να έχει έσοδα από τα εισιτήρια. Ναι. Θα πρέπει να προσδοκάσει έσοδα. Καλά, εδώ η Football League δεν έχει από άλλες πηγές σημαντικά έσοδα. Και ο κόσμος τώρα που έχει επιστρέψει αρκετά μαζικά, θα πρέπει αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτεί η διοίκηση. Αν δεν το εκμεταλλευτεί, κακού του κεφαλιού της. Θέμα του Προέδρου είναι. Ωραία. Ωραία το είπες. Πάρα πολύ ωραία το είπες. Γιατί έχεις διχάσει εσύ τον κόσμο του Άρη. Λες ότι δεν μιλάει ο Καρυπίδης με τον Μυροφορίδη. Αν μάλλον είναι εσύ... δυνατόν να μην μιλάνε δύο συνεργάτες. Γιατί. Με το δεξί του χέρι να μην μιλάει ο Καρυπίδης. Πόσα δεξιά χέρια έχεις δει να. Πολλά. Πάρα πολλά. Είναι δυνατόν. Ήταν, μπορεί να το πεις σαν ένα ψυχροπολεμικό κλίμα ενδεχομένως. Όχι. Έχει διχάσει τον κόσμο του Άρη. Ακούστε κάτι. Κοίτα, εγώ τουλάχιστον δεν τους έχω δει πλάι-πλάι να βλέπουν ένα παιχνίδι. Μπράβο. Νάτος. Είδες. Δεν τους έχω δει πλάι-πλάι. Ξεχωριστά πανηγύριο. Ο ένας ξεχωριστά ο άλλος. Στη δράμα, όταν στα πανηγύρια, ο Καρυπίδης μόνος τους αγκάλιαζε και τους υποδέχτηκε τους παίχτες. Στο γκολ με την Παναχαϊκή, μόνος το Μυροφορίδης αγκάλιασε εκεί πέρα το Δελτζήσι. Δεν τους έχω δει μαζί. Ναι. Τι χωριό είναι αυτό, τι πιτσί μου χωριό είναι που λένε. Σωστό. Μπορεί να κάνουν χωριό τότε έτσι. Καλά σε λέει. Μπορεί ο Άρης να πάει μπροστά. Τη βγάζει τη χρονιά. Θα τη βγάλει. Έτσι λέει. Το συμφέρει κιόλας. Για το βιογραφικό του. Δηλαδή. Γιατί ο Άρης πάει καλά, δείχνει το πράγμα ότι φυσιολογικά, αν δεν αυτοκτονήσει, θα ανέβει την κατηγορία. Ναι. Οπότε δεν είναι ακόμα ένα σύμπτωμα για το Μυροφορίδη. Γιατί να την κάνει. Να έχει το βιογραφικό του, το απόλυτο. Όσες ομάδες πήρε, επιμερών του να τις έχει ανεβάσει. Πόσες πιθανότητες δίνει να τη βγάλει ο Μυροφορίδης μέχρι το τέλος. Εγώ πιστεύω θα την βγάλει.
Εσύ πιστεύεις να τη βγάλει τη χρονιά. Τώρα γιατί μιλάμε τόσο εγωιστικά. Δεν συμφέρει ούτε στον ίδιο, αλλά ούτε και στον άλλο. Εγώ λέω δεν τη βγάλει. Να υπάρξουν τέτοιοι κλειδονισμοί δεν το συμφέρει ούτε πιστεύω στον ίδιο τον Μυροφωνίδη, ούτε στον Άρη. Δεύτερη ερώτηση. Αφού είσαι Αριανός. Αδειοδότηση θα πάρετε. Δεν έχει αδειοδότηση ο Άρης τώρα, πώς ξεκινάει. Όχι, δεν έχει αδειοδότηση Super League. Αν είχε Super League, ενδεχομένως να έπαιζε ήδη Super League ή δεν στις Κέρκυρας. Τι μαθαίνει το ρεπορτάζ σας, τι λέει δηλαδή. Το ρεπορτάζ λέει ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση αυτή τη στιγμή. Ας την κινείται, σύντρες, θα πάρει ή δεν θα πάρει. Ρε. Εγώ. Τι λες εσύ. Δεν είμαι ενισολογιστήριο, ρε φίλε. Δεν, δεν είμαι. Μάλιστα. Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει, εννοείται ότι είναι επιβεβλημένο. Ναι. Δεν το διαπραγματευόμαστε καν αυτό. Ναι. Εννοείται αυτό. Λες, ούτε για πλάκα, έτσι, να ανέβει ομάδα στα χαρτιά και να μην πάρει άδεια. Ναι. Ούτε για πλάκα. Ναι. Πρέπει να εξαφανιστούν από προσώπου γύρω. Καλά, μόνο εντάξει, εδώ πέσα γάμα εθνική και δεν εξαφανίστηκαν. Δεν έχει σημασία. Θα εξαφανιστεί τώρα ο Άρης. Έλα τώρα. Γιατί άλλο, είναι άλλο τόσο θέμα. Ανταριανωμένος, τι είσαι εσύ, ρε παιδί. Ναι. Είπα να έρθω μετά από καιρό να κάνουμε καμία εκπομπάρα. Τώρα που έχω άδεια, αλλά μετά το μπάνιο με έπιασε μια νύστα και κοιμήθηκα μελάτες σαν το βόα του Σέιξου. Πολύ ύπνο, ρε φίλε. Λέω Νίκο από το Κιανιτσό, ο οποίο έκανε διακοπέ στο Περού. Άλλαξε ημισφαίριο και τον έπιασαν οι όμνια βαρένα. Στο Περού τι για δουλειέ πήγε, μόνο για διακοπέ. Τι να κάνει, να πουλάει λάδια στα Βενιζέλα και στο Περού, να πούμε. Περού. Περού. Πόρε, πέρα, έπεσε και ένα. Τι αξιοθέατο έχει εκεί το Περού. Τι αξιοθέατο έχει. Πάρα πολλά. Άμα είσαι από τα Γιανιτσά, ρε φίλε. Και βλέπεις μια μαυρίλα να πούμε. Εντάξει, πας στο Περού. Πας στην Λατινική Αμερική, πας. Δηλαδή ξέρω Βραζιλία, ξέρω εγώ. Τα κάποια μέρη, Αργεντίνη, κάτι λίγο πιο. Το Μάτσου Περού. Πίτσου, το Μάτσου Πίτσου το έχεις ακουστά. Ποιο Μάτσου Πίτσου. Είδες. Είναι μάρκα πίτσα, είναι ό,τι είναι. Μάτσου όχι, πίτσου, μην την εκδαίζουμε. Μην την υποβάζουμε τόσο πολύ την εκπομπή. Εκατομμύρια κόσμος πάει να δει το Μάτσου Πίτσου. Τι είναι αυτό. Ναι. Τι είναι, ήταν η πρωτεύουσα του Περού. Οι Ίνκας κάνανε, δημιουργήσανε πολιτισμό και αφήσανε πράγματα πάρα πολλά. Νόμιζα κάναμε σαν beach bar με βάλε. Λοιπόν, μακάρι να μπορούσαμε να πάμε και εμείς στο Περού. Λοιπόν, θες να πας στο Περού. Μεγάλο ταξίδι. Τόσα χρόνια δούλευες. Δεν πάω εκεί πέρα. Τα παιδιά σου μεγαλώσαν, ξεπέδιασες. Διασύνταξη εγώ και αν εκεί να φύγει κάποιο προφίλ εκεί πέρα. Να φας, πολύ δεν μπορείς γιατί έχεις ζάχαρα, τι στο διάλογο έχεις. Να πηδήξεις, είσαι μονογαμικός άνθρωπος, σωστός οικογενειάρχης και να θέλεις δεν μπορείς. Πάρε τρία χιλιάρικα από εκεί που έχει το κουμπάρα, πάρε τη γυναίκα σου. Αν μπορούσα, αν μπορούσα στο αεροπλάνο πάνω από τρεις ώρες θα πήγαινα. Τι παθαίνεις μετά από τρεις ώρες. Λίγο, παρότι ταξίδεψα αρκετά με το αεροπλάνο, με πιάνει μια κλειστοφοβία τελευταία. Μετά την τρίτη ώρα σε πιάνει μια κλειστοφοβία. Ναι, τρεις-τέσσερις ώρες μπορώ. Τρεις ώρες. Μετά την τρίτη ώρα. Τρεις ώρες ακριβώς μόλις φτάνω στην Αγγλία, εντάξει. Μου περνάει. Υπερατλαντικά ταξίδια καρδιοπαθείς δεν ξέρουν, δεν κάνουν να κάνουν. Ξέρεις. Έτσι πέθανε ο Πετρόπουλος, ο Λάκης. Αυτό εσύ να ναι. πούμε. Κασάνδρα μου εσύ ναι. να πούμε. Λέει, και θα με δεν κάνει. Εσείς που είστε καρδιοπαθείς. Για θύμιση. Θα βγεις ο άλλος από πίσω. Ναι. Τι έχει. Τι κάνω. Τι φωνάζεις. Τι κάνω. Τι, γιατί, γιατί. Δεν κάθεσαι εκεί που κάθεσαι λόγω. Άκουσες για καρδιές και... Το λέω. Είναι 70 χρονών ερείπιο. Τα πήπε στο αεροπλάνο, υπερατλαντικό ταξίδι δεν κάνει να κάνει. Απαγορεύει ο γιατρός. Βρε λακαμά. Ναι, βρε ηλίθιε. Ναι, βρε βλάκα. Βρε ναι, ζώο. Ναι, παιδιά, εγώ μπορώ να μου τα πω γιατί με αγαπάει. Έτσι ναι, και τον αγαπάω. Παρακαλώ, να ακούσω. Λοιπόν, βρε βλάκα. Μας ακούνε οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα και από καρδιά. Ας μην πάνε υπερατλαντικό ταξίδι. Βρε χαϊβάνι. Μπορείς να μιλήσεις για οτιδήποτε άλλο, να μιλήσεις για ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί μας τα έχεις κάνει τούμπανο τα μέσα. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Τι έπαθε, γιατί. Ε? Από διπριστικά. Περπατάω μπροστά και θέλω το καροτσάκι. Δώστε μου ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Εντάξει, δεν σε κάνω. Τον άνθρωπο τον έχει στάψει. Με έχει στάψει. Ο παππούλας απ' έξω είναι. Αδελφέ παππούλα. Με παίρνουν τώρα δύο τηλέφωνο. Με παίρνουν δύο τηλέφωνο τώρα και ο ένας είναι άνθρωπος του ΟΑΣΤ. Μου λέει καλά και δεν οδηγούσα. Ήρθα σπίτι, λέει και έβαλα κάτι να φάω. Έπεσε από την καρέκλα κάτω, λέει κάτι να χτυπιέμαι. Όταν είπε για τον παππούλα και τα λοιπά. Σήμερα. Παιδιά, σήμερα. Ναι, τώρα αυτό, τώρα με πήρα τηλέφωνο. Για τον παππούλα να δουλεύει, αφού χορηγό τον λοιπόν, έχει, τσάντα του κυκλοφορεί. Να σου πω ένα πράγμα. Για τον παππούλα δουλεύει. Αδελφή, παππούλα, παιδιά, όχι, μην τον παρεξηγείτε. Μην τον παρεξηγείτε. Έχει πάθει εδώ και δύο χρόνια τρομερό φόβο με τον θάνατο και του βγαίνει από μέσα του. Μην τον παρεξηγείτε. Εγώ δεν τον παρεξηγώ, απλώς προσπαθώ να τον χαλαρώσω λιγάκι. Έχει πάθει πλάκα. Φοβάται. Αλλά ένα πράγμα που λέει, Σαράντο μου, ένα πράγμα που λέει, έχει πληρέσει το δίκιο. Να προσπαθήσουμε να προλάβουμε το κακό πριν μας βγει. Σε αυτό του βγάζω το καπέλο. Γι' αυτό είπα και εγώ. Αλλά δεν υπάρχει εκπομπή, δεν υπάρχει ένα δεκάλεπτο αν περάσει. Όχι στις γραμμές. Ένα δεκάλεπτο από το μονόλογο που κάνει, τη μια ώρα, την πρώτη κτλ. Εάν δεν μιλήσει
για μπαμπούλα, για καρκίνο, για πολύποδες, για οτιδήποτε. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν έχει ζωή, δεν αυτά μέσα. Τι είναι? Στην ηλικία που στη είμαστε. Ζωή μας είσαι και εσύ μέσα, αλλά σε ακούμε, αυτή είναι η πλάκα. Ρε Γιάννη μου, όταν ήμασταν νέοι, μιλούσαμε για πηδήματα. Τώρα τι πηδήματα αρέσει, γιατί τώρα δεν πηδάς. Εκθυδέιζεται την ενέργεια. Σε παρακαλώ, σήμερα ήταν για προπόνηση το βράδυ. Ξέρεις πόσες, ο Παπαδόπουλος πόσο σκηνάκι τον έβαλε να πηδήξει. Τα ξέρεις τα σκηνάκια. Αγόρι μου, έχω κάνει στη ζωή μου. Παλιά, ε. Λάστιγκι άρ που λένε. Είμαι 59 χρονών, με έκανες 70. Ας έρθουν στη Μαρμίτα να με δούνε. Αρχοντάνθρωπος είσαι. Ναι. Τα γλυκάδια σου, τα μάγουλά σου, τα ωραία. Τα γλυκάδια σου, δεν το συζητά. Βέβαια, είσαι άνθρωπος. Πού ήθελες να πας ταξίδι, δηλαδή? Στο Περού. Στο Περού ήθελες. Στο Περού που πήγε ο Νικόλας, το λέω δεν πάει ξανά. Πού άλλου θα ήθελες να πας? Και πιο κάτω είναι η ωραιότερη καταράκτη στον κόσμο. Ξέρεις ποιοι είναι? Όχι. Η Γκουασού, λέγονται. Ναι, ναι, αλλά στην Αφρική είναι καλύτερη, φίλε. Στην Αφρική είναι καλύτερη. Ακριβώς. Εκεί είναι καλύτερη, πιο μεγάλη. Πιο μεγάλη, ναι, αλλά. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Συμβάλλουν τρία ποτάμια. Ναι. Ο Ιγκουασού, ο Παρανάς και ο Παραγουάη. Ακριβώς. Και κάνουν εκεί τους ωραιότερους καταράκτες στον κόσμο. Και συγκινήσε με τους καταράκτες, εσύ. Γιατί να μην δω αυτό το θέαμα. Είναι ωραία, οι καταράκτες. Δηλαδή το θέαμα με τι να συγκινηθώ μόνο με τα ντουμπλαρίσματα και με το 3-2-1 και με κοντά οι γραμμές. Η ζωή έχει άλλες γαρές. Ωραία, πα εκεί. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Κοιτά τους καταράκτες που πέφτουν. Ναι, ωραία. Και τι χαίρεσαι που βλέπεις. Εσύ τώρα που αναπτύσσει συνέχεια το 3-2-1 και κοντά οι γραμμές. Φράσε εμένα. Εσύ δηλαδή που πα εκεί πέρα. Ναι, τη φύση είναι, το θέαμα. Το θέαμα, τι φύση. Το θέαμα, τη γραφική. Εικόνες που μένουν στο μυαλό σου, ρε μεγάλο. Καταράκτης. Ναι, βεβαίως, γιατί. Κοίταξε, τα ενδιαφέροντά του όμως αυτών, Σαράντο μου, είναι οι εικόνες από το ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι είναι. Μα αυτό, ο καθένας είναι στο είδος του. Εσύ που θα ήθελες να πας. Εγώ ο Βλάκας είναι η μουσική. Ποιος είναι ο τραγουδιστής, ποιος είναι ο άλλος. Ο άλλος ξέρω και εγώ μετά, από τη Θάσο, ο Βασιλάκης. Με να τα ακούς κανέναν Τούρκο, κανέναν Σκοπιανό, κανέναν έτσι. Κανέναν Βούλγαρο. Το χωριό μου απέχει 25 χιλιόμετρα από την Έδεσα και έλεγα: αμάν, πότε θα πάω στην πρωτεύουσα του νόμου να δω τον καταράκτη. Α, ναι, πολύ ωραία πόλη. Πρόσχαρη πόλη. Εμένα, αν μου λείπει κάτι, είναι. Η Έδεσα. Ναι, είναι γραφικότατη πόλη. Σε παρακαλώ. Αν έχεις ψυχολογικά προβλήματα και πας στην Έδεσα, πέφτεις από τον καταράκτη και τελειώνεις. Τι ωραία πόλη η Έδεσα. Τι ωραία πόλη. Λοιπόν, Σαράντο μου. Θα του κάνουμε μία εκδρομή, σε παρακαλώ, στην Έδεσα. Το φουντάρουμε από τον καταράκτη να τελειώνουμε. Πολύ όμορφη πόλη, ναι. Ανοιχτόκαρδη. Καταράκτης, ναι, Κωστής, ναι. Ραπτόπουλος. Ο Κυριάκος εκεί δεν καταράκτης, είναι. Κωστής Ραπτόπουλος. Τελείως. Φρε να με δίνανε 4 τόνους χρυσάφι να μείνω στην Έδεσα 2 χρόνια. Κάτσε, στη Βέρεια δεν πας, στην Έδεσα δεν πας, στην Ξάνθη δεν πας. Μόνο στην Καβάλα πας. Καβάλα, σ' αρέσει η Καβάλα. Σαν Κατερίνη, ρε φίλε. Πώς πάνε στην Καβάλα, ξέρεις? Από τον περιφερειακό. Όχι. Καβάλα. Πάνε εκεί να ζήσουν. Ποια χωριά συναντάς πριν την Καβάλα? Α, το χωριό του Πατσικά. Όχι, αγόρι μου. Είναι η Κουνιστή, είναι η Μαλακάσα, είναι η Γλυφάδα και μετά Πασκαβάλα, φίλε. Αγόρι μου, γλυκό. Άντε, συνεχίστε, φιλιά από μένα. Λοιπόν, έτσι που λες, μην κατηγορείς την πρωτεύουσα του νομού μου που είναι πανέμορφη, ούτε την Ξάνθη. Ναι. Ούτε την Ξάνθη. Α, ωραία πόλη. Εντάξει. Ποια είναι όμορφη πόλη για σένα? Θα σου πω. Ο Βόλος είναι πολύ ωραίος, όπου πήγαινα 5 καλοκαίρια συνέχεια. Δεν ενθουσιάζομαι. Το Νάφλιο είναι πολύ ωραίο. Το Νάφλιο είναι ωραίο, ναι. Και ο Βόλος είναι ωραίος. Δεν ενθουσιάζομαι. Δεν ενθουσιάζομαι. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα το να κατηγορείς τις πόλεις αυτές δεν κάνεις καλά. Στην Κέρκυρα πέρασα ωραία, στη Ρόδο πέρασα ωραία. Εντάξει, ωραίες, ωραία, ωραία, ωραία. Δηλαδή, ωραίες. Στη Ρόδο, άμα πεις Ραπτόπουλε, μένεις στη Ρόδο. Μένω. Μένω. Στη Θάσο πέρασες ωραία. Η Θάσος είναι ωραίο νησί, αλλά έχει παραβατική συμπεριφορά ο κόσμος εκεί πέρα. Κόλλησε. Είναι παραβατική. Εσύ το σεχίδι. Πώς το λέμε, τον. Σεχίδι δεν το σεχίδι θέλει. Ένα σεχίδι θέλει να σε βάλει πιάνο. Ναι. Μόνο σεχίδι θα σε κάνει. Έχει. Αλεξανδρούπολη, ψιλοπράγματα. Η Καστοριά ήταν ωραία που πήγα πρόσφατα. Πολύ ωραία πόλη. Φανταστική. Ωραία, γραφική, ήρεμη. Έχω πάει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολύ. Μικρή είναι μεν. Αλλά... Έκανε το γύρο τη λίμνη. Το γύρο τη λίμνη τον έκανε. Με το ποδήλατο. Ε? Και το ακροτήρι με το ποδήλατο. Φανταστικά, φίλε. Τρεις φορές, 30 χιλιόμετρα. Εκεί στο μεγάλο πλάτανο πήγες. Που είναι το μοναστήρι. Τα παγόνια τα είδες. Πώς δεν τα είδα. Αγόρι μου. Κάνα παγόνι, μήπως έφαγες μαζί. Μια μέρα που ήμουν εκεί. Για ορντεύρ μαζί με. Μόλις είχε πέσει ένα κλαδί από τον πλάτανο και πλάκωσε ένα λεωφορείο. Μόλις είχες περάσει, εσύ φαίνεται γι' αυτό. Είναι πανέμορφη, έχω πάει πάμπολες. Το διακοφτό πήγανε πολύ ωραία.
κάτω από Πελοπόννησο. Ένα χωριουδάκι είναι το. Δεν θα πήγαινε στο διακοφτό, Παπαγιανόπουλος είναι. Εντάξει, τα Καλάβρητα, ναι, ανέβηκες. Όχι, δεν ανέβηκα. Κακός. Δεν, μα βουνά και τέτοια. Βουνά και τέτοια. Δεν πάω. Εκτέλεσαν οι Γερμανοί 1300. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνουν οι Γερμανοί. Τι κτίνος είσαι. Τι να σε νοιάζει. Τι νόδες κτίνος να πούμε. Εκείνα που οι Γερμανοί φάγανε. Αυτό θα το κάνω σλόγγαν αυτό. Κτίνοδες κτίνος. Χωδίσιο βόδι. Και τόσους Εβραίους που φάγανε οι Γερμανοί δεν σας πείραξε όμως, ε. Λοιπόν, μας πείραξε. Δεν σας πείραξε. Αλλά για το τα Καλάβρητα σας πείραξε. Για το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων. Τώρα λες τι δουλειά έχω στα Καλάβρητα. Ναι. 12 χρονών παιδάκια και πάνω τα καθαρίσαν όλα. Οι Γερμανοί. Ναι, Γερμαναράδες. Ναι. Λοιπόν. Αλλά τον Εχάγκελ τον είχατε εδώ να πάρετε το. Έτερο νεκάτερο. Με τις ζήμες κάνατε. Τις λαμογές με τις ζήμες, αλλά τα παιδάκια στα Καλάβρητα σας πείραξαν τώρα. Δεν πήγες. Με το Σκοπιανό τι έκανες, ρε. Με το Σκοπιανό. Είσαι και μακεδονικός, να πούμε, στην είμαι ομάδα. Μακεδονικός. Θα πούν τον Ανδρώνη τώρα να αλλάξει το όνομα. Ο Καμόρα. Το TV Μακεδονία λέει να το αλλάξουν, να το κάνουν. Τρομοκράτησε τον κόσμο εδώ πέρα. Ο Χίτας θα αλλάξει μαντήλι στο κουστούμι, να πούμε, όταν παρουσιάζει κτλ. Τα είχαμε κουβεντιάσει και στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι, τι είχατε πει. Σαν Έλληνα και σαν Μακεδόνα με θίγει. Ναι. Το ότι το κοντινό αυτό χωριουδάκι, έτσι θα το ονομάσω. Ποιο? Ναι, ναι, ναι. Το κρατηδιάκι αυτό θέλει να πάρει το όνομα Μακεδονία. Τιμή σου, ρε. Τιμή μου. Τιμή σου, ναι. Ντροπή μου είναι, ρε. Όχι τιμή μου. Τιμή σου που θέλουν να είναι και αυτοί απόγονοι ενός μεγάλου άνδρα. Πώς θα είναι. Αυτοί ήρθαν τον 7ο αιώνα εδώ. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός του, ο Γκρηγόροφ, είχε πει: εμείς ήρθαμε τον 6ο-7ο αιώνα εδώ. Ναι. Τι σχέση έχουμε με τον Μεγαλέξανδρο και τον Φίλιππο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Η Ελλάδα ήταν συγκεκριμένο. Θα σου πω τώρα. Μισό ερώτημα. Θα έρθω, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Γι' αυτό σε ρωτάω, ρε παιδί. Λοιπόν, έλεγαν οι Έλληνες. Άλλο σε ρωτάω, ρε. Κύριε, θα έρθω. Λέω, η Ελλάδα ήταν συγκεκριμένο μέρος, συγκεκριμένο. Εκεί θα έρθω, ξέρω περισσότερα πάνω. Ερωτάω να με πεις. Λοιπόν, έστειν, ούνι, Ελλάς και η Μακεδονία. Φράσε ούνο και πούν το. Ελληνικά μιλά. Ούνι. Υπήρχε ευρύτερος χώρος, ο οποίος πιάνει μέσα και στο βουλγαρικό έδαφος. Α, μπράβο. Και στο Σκοπιανό, που ήταν η ευρύτερη περιοχή, Μακεδονία. Α, άρα τι λένε. Γεωγραφικά, υφίστατο Μακεδονία και γεωγραφικά. Γεωγραφικά, υφίστατο. Ένας γεωγραφικός χώρος μεγαλύτερος από τον δικό μας. Οπότε. Αλλά το να λένε ότι είναι απόγονοι του Μέγα Αλέξανδρου. Άρα έχουν ένα δίκιο δηλαδή, αυτό θες να πεις. Όχι καθόλου. Δεν έχουν δίκιο. Το να έχουν αλυτρωτικές, ας πούμε, απόψεις και τάσεις ότι εδώ στα εδάφη τα δικά μας υπάρχει πληθυσμός ο οποίος πρέπει να έρθουν να τον απελευθερώσουν ή να πάρουν εδάφη δικά μας και τα έχουν περάσει αυτά και σε συντάγματα. Ναι, έχουν περάσει διατάξεις τέτοιες στο σύνταγμά τους στο σύνταγμά τους. Ναι. Αν όλα αυτά τα απαλείψουν, μπορεί κατά κάποιο δηλαδή τρόπο. Τώρα, ξέρω, αυτοί που ακούνε τώρα, ναι, πούμε, ναι, ναι. Και το 30-40% έχουν χάσει τα σπίτια τους από τις τράπεζες. Ναι. Και το Σκοπιανό φοβούνται την τράπεζα, ας πούμε. Κατάλαβες τώρα. Είναι ένα θέμα τώρα. Τι να φοβηθεί. Εγώ τώρα. Πιο πολύ τι φοβάται, εκφράζω... την τράπεζα ή το Σκοπιανό φοβάται. Εσύ τα έχεις εκμεταλλευτεί. Ρωτάω, δεν λέω. Αυτό που λέει. Σταμάτα, αγόρι μου, να ρωτάς μαλακίες. Εγώ. Άκουσα να σου πω ένα πράγμα. Έτσι πολύ χοντρά. Σιγάρε πατριώτες. Άκουσε με. Βρε ηλίθιε, θα ακούσεις. Όχι, αγόρι μου, δεν θα ακούσεις. Βγάλε το σκασμό σου και δεν θα διακόπτεις όπως διακόπτεις τους άλλους. Βλάκα, σε μιλάει ένας άνθρωπος που γνωρίζει. Λες δεν ξέρεις και θέλεις να μάθεις. Σκάσε και άκουσε τον. Ρε, εσύ μην ανακατεύεσαι. Εγώ σου λέω το εξής πράγμα. Αυτό που λες, έχεις δίκιο. Α, έχω δίκιο. Λένε. Ναι. Και υπάρχει. Ναι, τι. Κάποια. Σκάσε να μιλήσω. Για πες μας. Και υπάρχει ένα κομμάτι της αρχαίας Μακεδονίας και στην Μακεδονία του Πυρή, στη Βουλγαρία. Άρα. Και στα νότια της Ιουγκοσλαβίας. Άρα. Λοιπόν, σκάσε να μιλήσω, είπα. Δεν σε αφήνω να μιλάς. Δεν αφήνω. Δεν απαρεμβαίνεις, δεν βλάκω, τα μιλάω εγώ. Γιατί τι είσαι εσύ. Έτσι δεν θα παρεμβαίνεις. Ο πάπας είσαι εσύ δηλαδή. Ναι. Σιγά μη. Έλα ξαναπες το. Σιγά. Μη. Έχετε πως το κοντράρω εσύ. Μ' αρέσει ρε. Μη. Λοιπόν μη, άκουσε με λίγο. Από τη σκάσε είπα να μιλήσω. Από τη στιγμή την οποία θέλουν και λένε ότι είναι Μακεδόνες. Ωραία, ας έρθουν σε εμάς. Αυτό που λέει ο Γιάννης. Τα σύνορα ανεβούνε, να πάμε εκεί που τελειώνουν τα Σκόπια, να γίνουν τα σύνορα της Ελλάδος. Απαντώ. Ας έρθουν σε εμάς. Μάλλον. Μάλλον. Αυτό δεν θέλουνε. Μακεδόνες δεν είναι ότι είναι. Ας έρθουμε όλοι μαζί. Όχι, αφού πάτε εσείς επάνω. Γιατί να πάμε εμείς επάνω. Γιατί πάτε οι καρτερίες. Ρε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, βρε βλάκα. Πατριωτάρα, ρε ηλίθιε. Πατριωτάρα. Σε αυτό βλάκα. Πατριωτάρα. Ηλίθιε. Πάτε εσείς επάνω. Ηλίθιε, σε αυτό είμαι μαζί σου. Μπαρμπουτιέριδε. Βλάκα, σε αυτό είμαι μαζί σου. Εγώ κατέκρινα τους ανθρώπους που πηγαίνανε επάνω και κάναν μαγαζιά. Να μην πάνε. Ναι, κατέκρινα όμως και την κυβέρνησή μας. Γιατί επάνω έχει 10% φόρο και εδώ πέρα έχει 70%. Να το δούμε το πράγματα πρακτικά.
Λένε αυτοί οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι του Θεού και αυτοί, ότι... Όλοι του Θεού είμαστε. Ναι. Όποιος Θεός υπάρχει, τέλος πάντων. Γεωγραφικά, αφού ήταν Μακεδονία, έχουμε και εμείς δικαιώματα. Και λες εσύ πολύ ωραία. Θέλετε να είμαστε Μακεδονία. Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε ένα μεγάλο. Ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Ρε, ποιος του μιλάει στους πολιτικούς, δεν είσαι διάλογο εδώ. Πολιτική είναι. Και ξέρω ότι η Μιμή δεν την κουστάρει κιόλα. Μίλε συνέχεια τη λέξη Μιμή. Λέω όμως. Ότι σωστά το λες. Ελάτε εδώ, Μακεδονία. Τον έχω κάνει τώρα μπαρούτι. Έλα, λέγε εδώ. Λέγε αφού, αφού είστε άπατρες και πάτε στα Σκόπια και στείνετε εταιρείες. Όχι, πάτε, πάνε. Όχι, σε μένα δεν μιλάς, ούτε ο Σαράτος πάει στα Σκόπια. Αν μπορούσατε, θα πηγαίνατε. Όχι, φίλε, λάθος κάνεις. Κάτι κουφάλες δέντρων. Όχι, ρε φίλε, εσύ πήγες και για να βάλεις βενζίνη. Μην βγάλω σωστό. Μην το βγάλω τώρα. Μην τα βγάλω στη φόρα τώρα εγώ, όλα. Αγάπη μου, είμαι άπατρης. Εσύ το παίζεις. Θα σου λέω, όχι, αγόρι μου. Εσύ το παίζεις. Εσύ δεν είσαι άπατρης. Ναι. Το παίζεις. Ναι. Το παίζεις, ναι, για να μπορείς να μιλάς. Εντάξει, πάρα έτσι. Πολύ. Και να πάρεις καμία διαφήμιση. Ναι, ναι, ναι. Είσαι κότα. Λέγε, αγόρι μου, γλυκό. Τι να πει, Σαράντο. Δεν τελείωσες. Μου κακοφαίνεται. Του κακοφαίνεται. Του κακοφαίνεται. Να πάρει το όνομα Μακεδονία έστω και σαν σύνθετη ονομασία Βόρεια, Άνω, Πράγκα κλπ. Πρακτικό. Από ό,τι λένε Σαράντο μου είναι πάνε για το Νέα Μακεδονία. Ναι. Πάνε για το Νέα Μακεδονία. Πρακτικώς θα πρέπει να τελειώνει, να μην μας ταλανίζει αυτή η ιστορία, γιατί έχει δεκαετίες. Θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι έστω με συνθετικό όνομα θα τους ανοιχθούμε εδώ πάνω. Θα στήσουμε μια επιχείρηση πάνω. Τι επιχείρηση? Τι με επιχείρηση? 5% εφορία μόνο. Όχι, δεν πάω. Δεν τους, ούτε, δεν ούτε τον υδρότα, ούτε την αρρώστια μου. Δεν τους δίνω ούτε τον πειρατό. Να πάω τον πειρατό. Σαράντο, να ρωτήσω κάτι. Να, ναι. Υπάρχει και τουρκικό καζίνο επάνω. Σήμερα το άκουσα. Εγώ νομίζω ότι υπήρχαν μόνο σκοπιανά καζίνο. Υπάρχει και τουρκικό καζίνο επάνω. Ναι, μπορεί να είναι τουρκικών συμφερόντων. Ναι, πραγματικά. Γιατί να μην είναι. Στην εκπομπή του Καμόρα τα άκουσα, Κώστα μου. Και στην Κρήτη ανοίγει ένα ωραίο καζίνο. Βρε, παντού έχουν ανοίξει καζίνο. Τα είδε στα καζίνα του ΟΠΑΠ τώρα. Ναι. Στα μαγαζιά του ΟΠΑΠ, κανονικά. Μη, θα πάρουμε διαφήμιση. Κάτσε, ρε φίλε, λέμε. Περίπτωση τώρα. Καζίνο δεν είναι. Θα μα δίνει άλλη εταιρεία ιδιωτική. Καζίνο δεν είναι. Δεν το κατάλαβα. Αυτό, σωστά. Και αυτό που λένε, Πούσε, και αυτό που λένε ότι ενώ μιλάτε, λέει, άκουσα κάποιον φίλο που είπε για τη Μακεδονία προηγουμένως και λέγανε, α, μιλάτε για τη Μακεδονία, για τα Σκόπια, για την Ελλάδα και τη Μακεδονία, για τη Μακεδονία των Σκοπίων και πάλι έκανε αυτό το πράγμα, αλλά παίρνετε, λέει, τη διαφήμιση του καζίνο. Δεν έχουν καταλάβει ένα πράγμα. Τι δεν καταλάβανε? Ο σταθμός, η τηλεόραση, η εφημερίδα δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί διαφήμιση. Εσύ όμως και εγώ. Δεν έχει δικαίωμα. Άκουσα να σου πω. Ναι. Περίοδο εκλογών. 902 λεγόταν κάτω στην Αθήνα ο κόκκινος σταθμός του ΕΕ. Ναι. Όχι. Περίοδο εκλογών. Διαφήμιζε νεοδημοκράτες υποψήφιους βουλευτές. Του ΚΚΕ ήταν το 902. Ναι. Ήταν του ΚΚΕ και διαφήμιζε ανθρώπους. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να πει ότι όχι. Δεν παίρνω διαφήμιση. Δεν ξέρω, Κώστη, έχεις διαφορετική άποψη από αυτό. Αλλά εγώ, αν ήμουν Ανδρώνης, θα έκανα μια άλλη μαγιά. Για πες μου. Τι? Μιας και μάζεψα τόσους πατριώτες αυτό το ραδιόφωνο. Α, και να πω στους φίλους ότι μάλλον δεν θα κάνουμε εκπομπή μετά τις 2. Ναι, ωραία. Αφού είστε τόσοι πατριώτες εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, ναι, θα έλεγα, αν ήμουν Ανδρώνης, ναι, και εγώ είμαι διευθυντής, ναι, επιχειρηματίας, έχω φέρει, ας πούμε, δεν μπορώ να αρνηθώ τη διαφήμιση. Παίρνω από τα Σκόπια τη διαφήμιση, πώς το λένε, το καζίνο. Παίρνω τον ελληνικό χρυσό, παίρνω, ας πούμε, τις τουρκικές αερογραμμές. Ποιοι είναι εδώ οι πατριώτες οι μεγάλοι? Κόκκινος. Πόσα παίρνεις κόκκινες? 10 δραχμές. 8. Γιατί 8? Ένα ευρώ από τις τουρκικές αερογραμμές, πίσω ευρώ από το καζίνο και ένα από το ελληνικό χρυσό. Τι είσαι εσύ, ο Χιλιτίδης? Πάρα πολύ ωραία. Πόσα παίρνεις? 10 δραχμές. Πάρα πολύ ωραία. Τι ευπατρίδης που είσαι? Εγώ δεν μπορώ να αρνηθώ. Εσύ όμως που είσαι ευπατρίδης, να αρνηθείς το 20% του μισθού σου, γιατί τα έσοδα είναι από αυτές τις εταιρείες. Τα παίρνουν όμως τα λεφτά οι ευπατρίδες εδώ όλοι. Κατάλαβες τι γίνεται? Και εσύ φώναζες για το δώρο για τα Χριστούγεννα, τα έλεγες με, ναι, κάποια, ναι, τέτοια. Ναι. Λοιπόν, αλλά το δώρο το Χριστούγεννα το πήρες. Να πω και ένα παράδειγμα για κάποιους πατριώτες πολιτικούς που έχουμε. Δεν θα μιλήσω φυσικά ονομαστικά. Για την περίπτωση του ξενοδοχείου που στο είχα πει. Ποιο ξενοδοχείο? Λοιπόν, στη Θάσο. Διπλανό οικόπεδο. Ιδιοκτησία, ιδικτωσία βουλευτού του κυβερνώντος κόμματος. Το διπλανό οικόπεδο του ξενοδοχείου. Έχουν λοιπόν, χωράφια, τι λες? Λοιπόν, ναι, μπράβο, ιδιοκτησία. Λοιπόν, πόσα θέλεις? 140 κατέβατα. Ναι. Με λίγα λιγότερα συμβιβαζόμασταν, γύρω στα 120. Ήθελες να δώσεις εσύ? Ναι, ναι. Με λίγα λιγότερα εγώ έδινα. Ναι. Λοιπόν, γιατί υπήρχε και μια επιδότηση σε αυτό. Ακούνε οι γκόμενες. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Πέρυσι, τέτοιο καιρό, ναι,
μαθαίνουμε ότι το έχει δώσει σε Βούλγαρο. Σε Βούλγαρο. Με λιγότερα χρήματα. Με λιγότερα. Έρχεται ο δικηγόρο, έρχεται δικηγόρος, φίλος οικογενειακός, ξάδερφός του. Προφανώς αυτός ήξερε εμείς, λέει, ρε και λέει, τη μητέρα μου λέει, ρε και τι, δεν δώσατε, λέει, 100 χιλιάρικα, λέει, για να το πάρτε, λέει, και το πήρε ο Βούλγαρος. Εσείς δώσατε 120. Πόσα, λέει, 100. Αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή που είναι στο κυβερνό κόμμα, προτίμησε να δώσει το οικόπεδό του αντί στον Έλληνα, τον επιχειρηματία, να επεκτείνει τη δουλειά του, το έδωσε στο Βούλγαρο. Φίλε, μπορεί να έπαιρνε προμήθεια από τον Βούλγαρο. Τι προμήθεια? Και από εσύ, επειδή είσαι τσιγκουναράς. Τι τσιγκουναράς? Είσαι τσιγκουναράς, εντάξει. Ναι. Στις συνελλαγές μου τι είμαι, σωστός ή δεν είμαι? Είσαι. Τότε τι πάνε να πει? Να πω κάτι, Βασίλη. Ναι. Μήπως το έδωσε 250 και γράψαν 100 για να γλιτώσουν τους φόρους. Ωραία, ωραία. Λέω. Κάτι έγινε πάντως. Λέω μία, χωρίς να ξέρω τίποτε, ναι, με το πονηρό μυαλό, όπως λέω για τους παίκτες. Ναι. Ένας παίκτης κάνει 100 χιλιάρικα, του δίνουν 20 και λένε 100 για να ισοσταθμίσουν. Του τρώνε τα λεφτά. Κατάλαβες τι γίνεται. Λέω μήπως έγινε κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν. Εγώ λέω τα νούμερα που φάνηκαν. Έτσι. Κωστή, να ανοίξεις γραμμούλες λίγο, γιατί έχουμε ήδη δύο φίλους που περιμένουν. Θέλω να απολαύσω το 40. Ανοίγουμε γραμμές. Τι να με απολαύσεις? Θέλω να σε απολαύσω. Αφού δεν τον αφήνει να μιλήσει τον άνθρωπο. Θέλω να σε απολαύσω. Στο Περού θέλει να πάει το άνθρωπο και δεν τον αφήνει. Εσύ που ήθελες να πας να δεις ένα μέρος, ας πούμε. Εμένα αυτό που μου έχει λείψει είναι μετά την εγχείρηση που έκανα στο χειαστό, μου έχει λείψει που πήγαινα για σκι κάθε Χριστούγεννα. Τι πήγαινε? Για σκι. Μούτρα για σκι. Πού πήγαινε, ρε? Πού πήγαινε για σκι? Πού πήγαινε για σκι? Στο Σαββατοκύριακο που έλεγε και ο Καραμαλής. Αφήστε τα ακριβά σπορ. Το να πα 5 μέρες στη Μύκονο είναι πολύ πιο ακριβά από το να πα 14 μέρες στην Αυστρία σε χιονοδρομικό. Έκανε και. Πολύ πιο ακριβά. Δηλαδή έκανε και σλάλομ. Πηγαίνει με τέτοιο, πηγαίνει με γκρουπ. Πηγαίνει με γκρουπ δηλαδή. Με γκρουπ πήγαινε. Όχι, με αυτοκίνητο 13 ώρες. Διασχίζαμε διαδοχικά, Σκόπια, Σερβία. Άρα, άρα σου λείπει αυτό το πράγμα. Το ναι, σκί, λόγω ότι έκανα χιαστό και. Εσύ που ήθελε να πας, Δραπτόπουλε. Ο Σαράντος είπε να πας. Εγώ είπα στους καταράκτες του Ιγκουασού. Εμένα μου έκανε πρόταση ο Κογκολέζος του Μετρόπολης. Ναι. Οχ, να πας κάτω. Μια εβδομάδα να με πάρει στο Κονγκό. Μακάρι, ρε φίλε. Με μια κάμερα. Πολύ και ωραία. Να γράφει που πάω, που πίνω, και που εσύ τρόπο. Να πάρει μια κάμερα. Θα έχουμε και κυνήγι λιονταριού και τέτοια εκεί πέρα. Τι, θα έχουμε τέτοια πράγματα. Μπράβο, ρε φίλε. Εάν μπορέσει να με πάρει στο Κονγκό μια εβδομάδα, στο Κονγκό θέλω να πάω. Και ζωντανή εκπομπή με του μαύρου από εκεί. Εγώ ξέρει που ήθελα να πάω. Εγώ ξέρει που ήθελα να πάω. Να μπω σε ένα διαστημόπλαιο, να πάω στον πλανήτη, ξέρω, Πλούτονα, και α μην έχω επιστροφή. Μόνο σου να θες να πεθάνεις εκεί πέρα. Να δεις το σύμπαν από εκεί πάνω, όπως έλεγε ο Κωνσταντοπούλου, έτσι. Το τραγούδι εκείνο το υπέροχο που μπορεί να το βάλεις να το ακούσεις. Ποιο μωρέ, το αεροπλάνο. Ναι, Χατζής. Ο Κωνσταντοπούλου το έλεγε. Χατζής. Δεν το έλεγε. Το έλεγε και παλιά η Νάντια Κωνσταντοπούλου. Το είπε για πρώτη φορά η Νάντια Κωνσταντοπούλου. Πού το 40. Ποια Κωνσταντοπούλου, αυτή η αντρογυναίκα που είναι. Ναι, ναι, πού να ξέρεις. Νάντια Κωνσταντοπούλου, ρε. Ποιο το λέει καλύτερα όμως. Του Μωράκη γυναίκα, ρε. Του Φοράκη που είναι στο Εγάλιο. Μωράκη, Μωράκη. Με τα βιολιά. Κάνει και το Κονγκό, μπορεί να φας και γορίλα εκεί να πούμε. Εκεί θα καρνιβαλίσεις κανονικά. Συγγνώμη, πιστεύεις ότι έφαγε αρκούδα? Βέβαια. Είναι δυνατόν τώρα? Λέει ότι έφερε και στον κόκκινο, αλλά ο κόκκινος το πήρε χαμπάρι και δεν την έφαγε. Παιδιά, έξι γραμμές. Λοιπόν, έχω 11 πάω για το Σάββατο. Α, ωραία, πάμε. Πασχαλάκης θερματοφύλακας, Μάτος δεξιά, Κρέσπο στόπερ, Βαρέλα στόπερ, Βιερίνη αριστερό μπακ. Κάνιας εξάρι, Μαουρίτσιο οχτάρι. Κάμπος δεξιά, Λιμιός αριστερά, Πέλκας σέντερ φορ δεύτερο, Πρίγιοβιτς φορ. Ποιος βάζει το πρώτο γκολ, λέγει? Βαρέλα. Είπε ένα πράγμα σήμερα ο. Πώς λέγεται? Το πρωί, ο Δημήτρης ο Μανούσης. Ότι ο ΠΑΟΚ ποτέ μετά από διάλειμμα, διακοπές δηλαδή, ναι, δεν έχει πάρει τη νίκη. Πολύ άνετα. Ας πάρει τα χάπια της καρδιάς και να μην πάει στο γήπεδο. Τι ας τώρα το κάνω. Αρχίσει να φωνάζει μέσα στο. Λοιπόν, πλήκι. Εγώ τώρα πριν πάμε στον κόσμο θέλω να στείλω τα χρόνια μου πολλά στο γιο μου. Α, Φώτης. Γιορτάζει ο Φώτης. Ναι. Γιορτάζει ο Φώτης μου. Να είστε καλά. Επιστήμονα, ό,τι θέλεις. Έτσι. Να είστε καλά. Να είμαι γερός, να είμαι χαρός, γιατί εντάξει. Να το χαρίσεις. Άμα ευτυχώς δεν με έχει πάρει στον ρίγο ακόμα αυτό που λέω. Τις είδα, αυτές τις χαρές, είναι μεγάλες χαρές. Να στείλω τα χρόνια μου πολλά. Άλλες χαρές δεν θα δω. Ρε, δώσ' του μια φάπα, ρε. Πάμε στον κόσμο. Πάμε. Άλλες χαρές με καθάρισε. Έλα, έλα, καλημέρα, ναι. Πάμε κόμμα. Καλημέρα. Είναι πολλά. Ποιος? Καλή χρονιά. Γυναίκα. Γεμάτο επιτυχία και υγεία και ειρήνη. Ειρήνη θέλετε? Ευχαριστούμε. Και ειρήνη. Άμα έχουμε ειρήνη, κυρία μου, εγώ πώς θα δουλέψω?
Να ολοκληρώσει η γυναίκα. Να ολοκληρώσει η γυναίκα. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε και χρόνια πολλά στον κύριο που είπε για το γιο του, χρόνια του πολλά να έχει. Βεβαίω. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε λίγο για το μακεδονικό, ήθελα να πω ένα ποίημα. Πιο δυνατά λίγο, κυρία μου. Ποίημα θα πείτε, πάει εκπομπή. Πείτε το ποίημα, ναι. Ένα ποίημα. Ναι. Να μην το πω, εγώ είμαι ευχαριστή να το πείτε. Πείτε το, πείτε το λόγο για την εκπομπή, λέω. Τι ποίημα είναι αυτό. Πρωτού πω το ποίημα, εγώ από αυτά που λέει ο Ραπτόπουλος, ναι. Για πείτε. Ναι. Μέγας Αλέξανδρος, Έλλην βασιλεύς. Ναι. Μέσα στον ύπνο το βαθύ, με ξύπνησαν και μου είπαν πως τη Μακεδονία μας ζητάνε να την πάρουν. Λένε, δεν είμαι Έλληνας, πως είμαι ξένης ράτσας. Ναι. Δεν έχω αίμα ελληνικό στις φλέβες μου να τρέχει. Τα νέα τους ήταν πικρά, με πλήγωσαν τα στήθη. Αρπάζω την ασπίδα μου και βγαίνω σαν λιοντάρι να τους φωνάξω από εκεί που ήλιος δεν μπορεί να μπει. Τα αστέρια αυτό που βλέπετε είναι της Μακεδονίας και μην τολμήσετε ποτέ το πόδι να πατήσετε, γιατί εγώ, γοργό πουλί, θα σας κατασπαράξω. Και οι Έλληνες φωνάξανε. Αλέξανδρε, μην νοιάζεσαι. Άφησες πίσω σου θεριά. Άφησες τα λικάρια, ακόμη και μικρά παιδιά που έχουν δικό τους αίμα. Ναι. Ελληνικό φωνάζουνε από τη Μακεδονία, γιατί αυτή που γέννησε εσένα, Ανδριωμένε, μάνα Ελλάδα γέννησε και μας. Άνοιξε Ελλάδα τα φτερά και αγκάλιασε την πόλη για την Μακεδονία μας. Για αυτήν μιλούνε όλοι. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Πολύ ωραία, κύριε. Στα Σκόπια κάναγε ευγελή, πήγατε σε κάνα καζίνο πρόσφατα. Ναι. Δεν πάω σε τέτοια μέρη εγώ. Πού πάτε, πού πάτε, σε τι μέρη πάτε? Εγώ στην Ελλάδα μου. Μόνο? Μόνο. Πολύ ωραία, είναι πατριώτησα. Ναι, είναι πατριώτησα, είναι πατριώτησα. Συγκινήθηση, είναι συγκινητικό. Εμένα, εγώ συγκινούμαι έξω από την Αλφα Μπανκ μόνο όταν είμαι. Δεν έχω. Να είστε καλά, γέρι να είστε, φιλιά. Εκεί με συγκινεί εμένα. Ούτε Μακεδονίες, ούτε Πελοπόννησες, ούτε δεν έχει. Άμα δεν έχεις λεφτά, ούτε στη Μακεδονία, σε πετάνε εκεί σε ένα ράντζο, ενώ κολόγερα ψόφα. Έχεις και ένα λομβέρδο εκεί που λέει δεν πεθαίνεις. Μακεδονία. Γεια σου Μακεδονία μου, γεια σου Θεσσαλονίκη μου. Μανούλα μου, πάω κάρα μου, μεγάλη μου. Βραζιλιάνος. Μανούλα μου, πήγα στη Βραζιλία, στο Σαμφάρο. Καλά φίλε, ναι. Έλα φίλε. Τι να μην διακομωδώ, μωρέ. Αλφα Μπάνκ γλυκιά μου, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας, ναι. Κύριε Χινιτίδη και κύριε Σαράντεο, κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι, βέβαια, πατριώτες και οι δύο. Να τους ρωτήσω. Γι' αυτό, επειδή είναι πατριώτες. Βεβαίως. Αν σας έδινα από 20 εκατομμύρια τον καθένα, θα είχα θέμα για το όνομα. 20 εκατομμύρια, πολλά έβαλες. Είναι πολύ ρηχή. Ρηχή, λοιπόν, κοίταξε λιγάκι. Πρέπει να είσαι πολύ μαλάκας για να το πεις αυτό. Άντε, φιλιά. Πολύ ρηχή η ερώτηση. Πάμε στον επόμενο. Με προσβάλλει. Με προσβάλλει μόνο η ερώτηση που έκανε. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Και είναι πολλά τα λεφτά και με λιγότερα, έτσι. Και αυτό. Έτσι, Σαράντο. Κύριε Ραπτόπουλε. Κύριε Ραπτόπουλε. Αυτές οι ερωτήσεις είναι. Αν το σκασμό σου. Είναι ρηχές ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις είναι νηπιαγωγείου. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εκεί, μόλις... εκεί ανήκει και σε στον. Μόλι δει τη βαλίτσα να δει. Τέτοιε ερωτήσει είναι ερωτήσει νηπιαγωγείου. Ναι, ναι, ναι. Η βαλίτσα έχει. Μια δερμάτινη βαλίτσα. Τι να την κάνω την βαλίτσα. Στα 70 τι να την κάνει. Στα 30 όμω. Στα χρόνια μου ρε ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Πάμε στον κόσμο. Δεν με συγκινεί το χρήμα. Μπράβο, δεν σε συγκινεί το χρήμα. Όχι, δεν με συγκινεί. Δεν σε συγκινεί το χρήμα. Ο οδηγός μου το ξέρει. Βέβαια. Ναι. Στο φίλο τον Κώστα που έστειλε μήνυμα, δώσαμε over την Nike με τον. Τον πάμε πιο γρήγορα τις γραμμές. Τον Προμηθέα over. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν και όσους εορτάζουν. Ναι. Δεύτερον. Πιο δυνατά λίγο. Πιο δυνατά. Μπορεί να είπε αυτό ο κύριος Μανούσης, αλλά να του υπενθυμίσω ότι πέρυσι το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ μετά τις διακοπές ήταν με Λεβαδιακό. Και κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Μακεδονίας, έχω να πω κάποια πράγματα. Να πεις ό,τι θέλεις. Το 92, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή είχαν ταχθεί κατά του όρου Μακεδονία σε οποιαδήποτε ονομασία των Σκοπίων. Συγκινητικό πολύ. Ναι. Πρώτον, σκόθηκε η τρίχα μου. Και σήμερα. Ναι, ναι. Δεύτερον, ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, γιατί είμαι και ΠΑΟΚτσής, γιατί δεν παίρνει κάποια ξεκάθαρη θέση. Ποιος θα πάρει μήπως, θέση, ποιος. Ο κύριος Σαββίδης. Μήπως στηρίζει τα συμφέροντα του κυρίου Τσίπρα και Καμένου. Γιατί ό,τι συμφέροντα έχει θα στηρίξει ο κύριος. Ναι, όχι, γιατί το παίζει και Πόντιος. Αλλά
Πού ενίσταστε, κύριε μου, για να καταλάβω. Πού ενίσταμε. Μάλιστα. Το παίζει Πατριώτης Πόντιος. Ναι, ναι. Και... και σε αυτή την περίπτωση δεν παίρνει θέση, κρύβεται. Δεν μπορεί να είσαι Πατριώτης, ρε φίλε, και να είσαι αριστερός. Ο Σαββίδης δεν είναι αριστερός. Γιατί, αφού υποστηρίζει τον Τσίπρα, τι είναι, αριστερός είναι. Λέξε. Άρα δεν είναι Πατριώτης. Συμφέροντα. Επόμενη γραμμή. Δεν είναι Πατριώτης. Διεθνιστής είναι. Μανιξιμαλιστής, πώς το διάλογο το είχε πει. Μανιμαλιστής είναι, πώς το λένε. Στις δουλειές δεν υπάρχει πατριωτισμός. Τι πατριωτισμός. Για business. Business δεν υπάρχει. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Ο κύριος Σαββίδης, κύριε, είναι επιχειρηματίας. Πολύ σωστά τοποθετήθηκε ο άνθρωπος και δεν τον αφήσατε να ολοκληρώσει. Μαξιμαλιστής είναι. Πολύ σωστός, πολύ σωστός. Ο κύριος Σαββίδης είναι επιχειρηματίας. Όχι, το παίζει Ελληνάρας, το παίζει Πόντιος, το παίζει απ' όλα. Αφού έπαιρνε θέση. Καλά κάνει. Σε Καϊβάνια απευθύνεται. Καλημέρα. Καϊβάνης συγκεφαίνεσαι. Καλά κάνει, επιχειρηματίας είναι. Όταν ακούω επιχειρηματία να μιλάει πατριωτικά, είναι, αυτό καλά είναι καλά κάνει, καλά κάνει. Είναι λαϊκισμός. Καλά κάνει, είναι λαϊκισμός. Σε Καϊβάνια απευθύνεται. Είναι λαϊκισμός. Καλημέρα, καλημέρα. Αφού απευθύνεται σε Καϊβάνια, καλά κάνει, καλά σας κάνει. Καλημέρα, ο κύριος Σαββίδης. Μάλιστα, κύριε. Τι μελετήμα μας κάνει. Έλα. Έλα, πατριώτη, άλλος πατριώτη βγήκε. Πατριώτης, ε. Πατριώτης του Super 3. Του 4 και του 5 και του 6. Λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά. Για να ακούσουμε. Εγώ θα συμφωνήσω εν μέρη με τον Γιάννη τον Χιλικίτη που είπε, ας πούμε, για τις διαφημίσεις ότι είναι. Δεν μπορεί, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά θα συμφωνήσει και με τον Ραπτόπουλο. Πρέπει να τις κάνει. Ναι. Αλλά. Η συγκεκριμένη διαφήμιση είναι από λάθος, από άλλο κράτος. Οπότε δεν ισχύει αυτό. Συγκεκριμένη διαφήμιση είναι από το κράτος των Σκοπίων. Δεν εφίσταται στην ελληνική οικονομία, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Οικονομικών. Γεια σου, φίλε μου, καταρχάς, να είσαι καλά. Γεια σου. Και η διαφήμιση της Coca-Cola, φίλε μου, ή της μιας μάρκας αυτοκινήτου, η έδρα της, η λογιστική έδρα της, έτσι, είναι στη Γερμανία, είναι στην Αμερική κτλ. Κάνεις λάθος αυτό που είπες. Εδώ είναι 3Ε. Όχι, εδώ κάνεις λάθος αυτό που λες. Κάνεις λάθος, αδερφούλη μου, αυτό που λες. Γιατί δεν παίζει ρόλο η έδρα για να πάρεις διαφήμιση. Πρόσεξε με. Πες μου. Δεν το ξέρω. Η Coca-Cola έχει εδώ πέρα μία εταιρεία που την εκπροσωπεί. Από τη στιγμή την οποία η εταιρεία, από τη στιγμή την οποία η εταιρεία η οποία έρχεται πληρώνει αγγελιώσιμο, πληρώνει τα πάντα στο ελληνικό κράτος, οφείλεις να την πάρεις διαφήμιση. Δεν έχεις το δικαίωμα να μην την πάρεις διαφήμιση. Αν θέλεις από ξένο κράτος μπορείς και να μην το πάρεις. Εσύ το λες, φίλε μου, δεν το γνωρίζω, μπορώ να σε απαντήσω Δευτέρα αφού ρωτήσω ένα λογιστή. Έγινε, παλικάρι μου, έγινε. Θα με πάρεις στην εκπομπή το βράδυ. Όσον αφορά τον όρο, εγώ θα τους πω, βγάλτε όποιο όρο θέλετε. Εμείς δεν ενύπτουμε το πιάσμα μας. Αλλά αν έχει, έστω, σε οποιαδήποτε φράση, ας πούμε, της ονομασίας Μακεδονία, να ξέρετε ότι έχω εδαφικές βλέψεις. Αυτό λένε το ίδιο και για σένα. Ρε, αυτοί το λένε. Εμείς τι λέμε. Εμείς πρώτα πρέπει να σώσουμε τα σπίτια από τους Έλληνες και μετά κοιτάξουμε το Σκοπιανό. Έχουμε εδαφικές βλέψεις. Χιμπάρα, Άγιοι, Σαράντα, παντού. Όπως έχουν σε σένα και οι άλλοι όμως, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Καταλαβαίνετε ελληνικά, ρε. Εδώ τα σπίτια κινδυνεύουν να χαθούν από τις τράπεζες. Οι Σκοπιανοί είναι το πρόβλημα, ρε. Να χαθείτε απίθανοι. Και μάλιστα όχι από τις ελληνικές τράπεζες, από τα Ιρλανδικά funds. Τα έχουν δώσει οι εταιρείες σε Ιρλανδικούς γήπες. Να σε καλά, παλικάρι μου, φιλιά. Να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Πάμε, Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Έλα, Χρυσή, καλημέρα. Έλα. Έλα, καλημέρα. Πιο δυνατά λίγο. Κράκα, άντε, ρε φίλε, άντε. Άντε. Κράκ, κρούγκ. Είσαι ο κλασικός τύπος του Έλληνα εκείνου του οποίου. Φώναζε, φίλε, φώναζε. Είσαι ο κλασικός τύπος εκείνου του Έλληνα που έχει αντίθετη άποψη, όχι επειδή το πιστεύει, απλά επειδή από αντίδραση και επειδή θέλει να διαφέρει. Αυτό ο τύπος. Στο 40 μιλάς. Σε σένα μιλάω, Κωστέ. Λέγε. Ναι. Μ' άκουσε τι είπα. Λέγε. Είσαι ο κλασικός τύπος εκείνου του Έλληνα που έχει αντίθετη άποψη επειδή θέλει να. Όχι επειδή το πιστεύει, απλά από αντίδραση και επειδή θέλει να διαφέρει. Εγώ θέλω να διαφέρω. Γιατί να διαφέρω, ποιο το κέρδο. Πώς. Γιατί άμα είσαι το ίδιο με τους άλλους, φίλε, δεν βγάζει κέρδος. Γι' αυτό.
Α, έτσι το. Ναι. Εσύ έτσι, μα και εσύ έτσι το βλέπεις, εσύ το ίδιο σου το λες. Όχι ότι ίδιο σου το λες, δεν το λες. Έχεις πει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από τους άλλους, αυτό είναι. Έτσι. Αυτό δεν θέλω να πω κάτι άλλο, έτσι αυτό λες. Μόνο ήθελα να πω. Τελείωσε. Επόμενος. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Ραυτόπουλε, στην πιο ερωτική πόλη από το μαγευτικό λιμάνι του Πασά. Αυτό είναι. Με τη μεγαλύτερη ένδοξη δαφνοστεφανωμένο αιώνιο έφηβο. 47 μόνοι μας, 35 όλοι μαζί. Τι κάνετε κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα στην παρέα σας. Ναι. Καλημέρα στο Γιάννη το Γιλιτίδη. Ναι. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στον καλεσμένο σας, ναι, τον κύριο Σαράντο, ναι, και θα ήθελα να μου απαντήσει με το χέρι στην καρδιά, ναι, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Κάποτε όταν ήμουνα, πήγαινα με τον κύριο Σάβα και τις προπονήσεις στα μεσημέρια. Τα χειράκια από το τσιγάρο γρουφ και γρουφ σαν το βόδι. Γρουφ. Τι να κάνω κύριε Ραυτόπουλε. Γρουφ. Καπνίζω, καπνίζω. Καπνίζεις, γρουφ. Λέγε. Τι να κάνω κύριε Ραυτόπουλε. Συγγνώμη κύριε Ραυτόπουλε. Να ρωτήσω, ναι. Όταν πήγαινε ο κύριος Σάβας και τα μεσημέρια στο Ρέντι στις προπονήσεις επί Ντούσαν Μπάγεβιτς, υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής από την Έδεσα που μιλούσε σε μία άλλη γλώσσα με τον κύριο Μπάγεβιτς, όχι ελληνικά. Τι θέλετε και να μου πείτε, λέει, τι θέλετε να θέλω πείτε να ρωτήσω εσάς κύριε, ναι, Σαράντο, ναι, που τα είστε από τον παρότι είμαι πρόσφυγας, τα καταλαβαίνω και τα μιλάω. Τα τι σημαίνει όχι, αυτά. Θέλω τι σημαίνει να ρωτήσω αυτό, ότι είμαι Σκοπιανός. Όχι, τα καταλαβαίνω αγαπητέ, και τα μιλάω. Και το 70% της Έδεσας τα μιλάει. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι Έλληνες. Για πες μου εσύ. Μα δεν ολοκλήρωσα την ερώτησή μου, κύριε. Σε κατάλαβα. Ησυχίζεσαι, θα κλείσει κάποια στιγμή. Σας παρακαλώ, διακρίνω ότι διακατέχεστε από έναν εκνευρισμό, κύριε Σαράντο. Ναι, ναι. Μα δεν ολοκλήρωσα. Τι να θέλω ολοκλήρωσα, να μου πείτε εσείς που είστε τα χωριά, ναι, της Έδεσας. Ναι. Γιατί σε κάποια χωριά λένε ότι μιλάνε τη διάλεκτο, την ντόπια. Τι εννοούν οι κάτοικοι από αυτές τις... Υπάρχει από αυτά τα μέρη. Το σλαβικό ιδίωμα το οποίο μιλιέται σε ορισμένα χωριά και το οποίο εγώ το άμαθα και εγώ, έχω φίλους τους ντόπιους, τους γηγενείς, τα καταλαβαίνω. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν είναι Έλληνες επειδή μιλάνε αυτή τη διάλεκτο? Τι θέλεις τι να πεις δηλαδή? Σου ναι, μιλώ και στον ελληνικό να πούμε, κύριε, γιατί δεν σου αξίζει ούτε ο επιθετικός. Τι εννοούμε ντόπιος? Μα τι εννοούμε ντόπιος? Ντόπιος ο γηγενής, αυτός, ναι, ο οποίος γεννήθηκε εκεί. Γηγενής, ποια διάλεκτο, ποια διάλεκτο μιλούνε αυτοί? Μα σας είπα, πού το πας, δεν το κατάλαβα. Μα, που, σας παρακαλώ. Ότι είναι Σκοπιανοί, πού το πας, μπορείς να μου πεις. Μα, η διάλεκτος αυτή που ομιλείται σε αυτά τα χωριά, ναι, ποιος, ναι, ποια είναι η ελληνική? Τι θέλεις να πεις, ότι είναι ανθέληνες? Τι θέλεις να πεις, κυρία μου? Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, ρωτάω για να μάθω, τι κύριε. Τι να ρωτάς, να μάθεις. Τι. Είσαι ο πιο, ναι, αντιπαθής ακροατής, αυτό μόνο σου λέω εγώ. Και όταν παίρνεις εσύ, εγώ σε κλείνω. Μα και τι να κάνω, σε κύριε Σαράντο, μου αν και κάποιος είμαι αντιπαθής. Και εγώ δεν σε ακούω καθόλου. Και αυτή τη στιγμή που μιλάω μαζί σου, σου κάνω χάρη. Χάρη. Όταν μου λες ότι μιλάνε αυτό το ιδίωμα και γιατί το μιλάνε, γιατί έτσι το έμαθαν από τους παππούδες, από τους μπαμπάδες και καλά κάναν. Το έμαθα κι εγώ. Το μιλάω κι εγώ, δεν είμαι Έλληνας εγώ. Εντάξει, το μπορούμε. Τώρα, πουλάς πνεύμα από το κουκουλτζά. Τα τοπονίμια του κουκουλτζά, να πούμε. Έρχεσαι. Κουκουλτζά. Πουλάς μαγιά, να πούμε. Συγγνώμη. Και τα τοπονίμια του κουκουλτζά. Και κύριε Ραπτό, συγγνώμη, και κύριε, συγγνώμη λίγο. Κόκκινέ μου. Συγγνώμη, την έχεις κάνει την εκπομπή, να πούμε. Συγγνώμη λίγο. Απαξιώ να μιλήσω μαζί σου άλλο. Απαξιείτε. Δεν μου λέτε, κύριε Σαράντο, γιατί. Ποια γλώσσα μιλάνε εκεί? Ναι, ρε, την ξέρω τη γλώσσα. Δεν είμαι Έλληνας. Τι θέλεις να πουλήσεις, πνεύμα δηλαδή? Που στο Ρέντι μιλούσε κάποιος ποδοσφαιριστής, μιλούσε τα λεγόμενα ντόπικα που λέμε εμείς. Πνεύμα θέλεις να πουλήσεις ότι δεν είναι Έλληνες? Σε παρακαλώ να πούμε. Απαξιώ να μιλήσω μαζί σου. Μα διακρίνω ότι διακατέχεστε από έναν εκνευρισμό, κύριε Σαράντο, στο προπονητικό σας. Μάλλον πετάξατε σε κάποια άλλη ζωή. Με τους αδελφούς Ράιτ το 1902. Τι ήθελες να πεις, ότι, ναι, γνώρισε ένα ποδοσφαιριστή που μιλούσε, που, όπως λέμε εμείς, τα ντόπικα, έτσι τα λέμε στα μέρη μας. Τα ντόπικα, ότι γνώρισε. Και τι θέλεις να πεις με αυτό? Ότι δεν είναι Έλληνας, ότι δεν ξέρει ελληνικά. Σε παρακαλώ να. Και να ξέρεις, όταν παίρνεις εσύ, ναι, δεν ξέρω, μπορεί να πεις Ζαμάνφου, εγώ κλείνω το ραδιόφωνο. Κλείνει, κλείνει. Δεν θέλω να σε ακούσω. Δεν κουστάρει. Μα,
Δικαίωμά σα είναι δημοκρατία. Μια δημοκρατική χώρα. Εσείς οι δυο πρέπει να πετάξετε με τους αδερφούς Ράιτ το 1902. Και τζάμπα μάλλον δεν είναι. Κύριε Ραπτόπουλε, μπορώ να ζητήσω μια χάρη από την εκπομπή σα. Μάλιστα. Ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον και αγαπητικό, αγαπητό τραγούδι το, είναι ένα σκοπός που χορεύεται στα χωριά της Βόρειας Μακεδονίας, το Ράικο. Μήπως θα μπορούσε ο αγαπητός κύριος Ιχολύπτης... Σε λίγο θα μας πεις και Βούλγαρος, τι γίνεται να πούμε. Όχι. Αλλά τελειώνε τον Μαρτωρά, αντιπαθέστατο τώρα. Δεν το συμπαθείς. Καλά κύριε Ραπτόπουλε μου και κύριε Κόκκινε μου και το μακρινό Μπιρμπάου και το ένα και έχω 44 και έχω 47 και τα τοπονύμια του Κουκλουτζά μας πουλάει να πούμε τώρα εδώ. Γνώσεις. Μας πουλάει γνώσεις. Ξέρω εγώ στην Εκκρατεία που ήταν ο Σύλλογος του Ολυμπιακού εκεί που ήταν το Δέλτα, το ξενοδοχείο και το Τζόμο και το Μόρο. Λες και εμείς δεν τα ξέραμε. Και κάνει επίδειξη γνώσεων με τα τοπονύμια του Κουκλουτζά και ξέρω το Τζόμο και ξέρω να πούμε το τέτοιο. Εγώ να πούμε το βράδυ θα ήμουν. Υπέρ του Δέοντος Μαζόχνα, άκουγα και αυτόν. Ακούω που ακούω, σαν να ακούω και αυτόν, θα τρελνόμουν. Τελείωσε. Α, μαζί μας έχεις στην αντιπάθεια μαζί. Όχι. Όχι. Λοιπόν, όταν ακούω αυτόν, το κλείνω, τελειώσαμε. Μη συγχύζεσαι. Το μακρινό Μπιλμπάου και κύριε Κόκκινέ μου και. Είδες σε λίγες μέρες που ήρθες σε αυτή την εκπομπή ότι οι αρτηρίες σου αρχίζουν και χτυπάνε επικίνδυνα. Για αυτά τα θέματα, όχι. Όχι του την είχα στημένη. Τώρα, τι ήθελε να επιδείξει αυτός, ότι επειδή μιλούσε το παλικάρι, να πούμε, τα λεγόμενα ντόπικα που λέμε εμείς στα μέρη μας, ήτανε Βούλγαρος. Άντε να πούμε. Όποιος είπε ότι πετούσε με τους αδελφούς Ράι το 1902 είναι τα γάρι Λεωδάκης από την Καβάλα, το 1904. 1904. Τι να σας κάνω. Να τα χαλάσουμε εδώ. Θα τα χαλάσουμε για δύο χρόνια. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε στις γραμμές, Γιάννη μου, γιατί αυτός. Πιες λίγο νερό, ρε, μήπως σου ανέβει το ζάχαρο. Πιες λίγο. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Ορίστε. Φωνάξτε κυρία μου, φωνάξτε. Θα φωνάξω κύριε. Δεν σας ακούμε, δεν σας ακούμε. Μ' ακούτε. Προσπαθούμε. Μ' ακούτε. Σας ακούμε. Σαν να κλαίτε το μακαρίτι είστε. Όχι, δεν κλαίω το μακαρίτι. Το κλάψατε. Είστε μπουκωμένοι. Είστε μπουκωμένοι, κύριε Ραπτόπουλε. Συγγνώμη. Έχω γρήπη. Λοιπόν, εγώ βασικά πήρα να πω χρόνια πολλά τον κύριο Χιλιντίδη, το Γιαννάκη. Γιαννάκη. Τον φωτά, το Φώτη περίμενε το Φώτη να τον χαίρεται, να τον καμαρώσει όπως θέλει και τα Γιαννιού σπίτι χωρίς Γιάννη δεν κάνει και θα ήθελα να τελειώσω το... Στο Χαριλάου ξέρεις πόσους Γιάννηδες ήταν, γάμα εθνική πήγανε με τόσους Γιάννηδες. Έτσι θα τελειώσει και το φίλο μου και αδελφό μου που έχει τα γενέθλιά του, τον Αχιλλέα, να είναι γερός πάντα και να είναι... Ποιος έχει τα γενέθλιά του? Ο αληθινός, ο Αχιλλέας ο Ασπόνιδης. Λοιπόν... Τα 68 κλείνει? Ναι, τα 68. Ναι, θα ήθελα να πω ότι στον κύριο Δεφνομπουκωμένο που μας πήρε, μας ταράζει τα έντερά μας, αν κυρίζει... Μπουκωμένοι είστε εσείς κυρία μου, ακούγεστε. Καλά το απίτησα κυρία μου, καλά ναι, το ναι. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν πολλοί παντριώτες εδώ στη Μακεδονία μας. Έχουν ιδρύσει πολλές εταιρείες στη Βουλγαρία. Κάτι χρυσαυγίτες φίλοι μου. Πουλήσαν τα σπίτια τους σε κάτι τουρκαλάδες, να πούμε. Τα μουστάκια τους ήταν μέχρι τον Αφαλό. Ναι, κυρία μου, συνεχίστε. Να σας πω κάτι. Να μου πείτε ό,τι θέλετε. Δηλαδή, τι έπρεπε εγώ να μην μιλώ την ποντιακή μου γλώσσα. Αν έρθει ο Τούρκος και σας δώσει καμιά διαφήμιση, θα πείτε και εγώ δεν μπορώ να αρνηθώ. Όπως εγώ δεν μπορώ να αρνηθώ, κυρία μου, αφού τα παίρνω από τις τουρκικές αερογραμμές, δεν μπορώ να το παίξω πατριώτης. Ο κόκκινος παίζει διπλό κοινωνίο λόγο, κυρία μου. Οπότε θα ήθελα να πω το Δαφνομπουκωμένο λίγο σεβασμό για τη γενέθλιά του γη. Μη μιλάτε, κυρία μου, γιατί άμα σας πιάσει κανένα δόντι στα Σκόπια θα πάτε να κάνετε την κουφάλα. Εγώ, κύριε Ραπτόφυλλε. Παρακαλώ, κυρία μου. Κύριε Ραπτόπουλε, τουλάχιστον με ξέρετε και... Σας ξέρω, δεν μιλάω μεταφορικά, οπότε... το λέω κυρία μου, δεν... απευθύνομαι σε εσάς, υπονοώντας άλλους, κυρία μου. Ναι, την αλληγορική μιλάω, γλυκιά μου, κυρία. Την αλληγορική. Ναι. Θα ήθελα να ευχηθώ τέλος πάντων υγεία σε όλο τον κόσμο. Ανέφικτο, κυρία μου, υγεία σε όλο τον κόσμο. Κάθε μέρα πεθαίνουν και από δύο.
Δεν έχει υγεία σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αυτά που εύχεστε, ρε παιδιά, να μην είναι ανέφικτα. Θα απαγορεύσει και τις ευχές στον κόσμο. Άμα είναι ουτοπικές, τις απαγορεύουν, ρε. Και εμείς απαγορεύουμε να λες ότι ο Άρης θα βγει στην Α και ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα με το πας έτσι. Εύχεται η γυναίκα. Ευχές είναι. Σε όλο τον κόσμο. Αύριο θα έχει 4 και 2 όργατα απέναντι. Εμείς τυχεροί είμαστε τον Άρη, λέει, δεν τον βλέπει. Εντάξει, τυχεροί είμαστε, θα την γλιτώσουμε, θα ανεβούμε. Κυρία μου, καλή χρονιά να έχετε. Με υγεία και ευτυχία. Να είστε καλά. Επόμενο σκέλο. Έκανες ευχές. Βεβαίως, την ευχήθηκα. Φοβάσαι. Κατάλαβα, πάει γυναίκα. Σταμάτα, ρε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, κύριε Χιλιτίδη, με όλο το σεβασμό που σας έχω, δεν σας επιτρέπω να με βρίζετε. Και αυτό που πήγα να πω πριν ήταν τελείως, ήθελα να το πάω αλλού το θέμα και εσείς με κόψατε. Ναι, σας έκοψα φίλο μου, γιατί δεν δεχόμουν αυτή την ερώτηση την οποία έκανα. Αλλά αυτό που είπες, που με ρώτησες, δεν έπρεπε να το κάνεις, έπρεπε να πας κατευθείαν στο επόμενο. Δεν διαφωνώ. Μπράβο, συνέχισε τώρα να σε ακούσω. Συνέχισε, παλικάρι μου, να σε ακούσω. Ωραία, λοιπόν, εγώ ήθελα, την έκανα αυτή την ερώτηση γιατί. Γιατί πλέον συμφωνώ με τον Κωστή που λέει ότι κυβερνάει το χρήμα. Δηλαδή, για σένα. Άνθρωπο, για σένα. Για μένα. Προσωπική μου γνώμη. Πόσο χρόνο είσαι? 18. Μπράβο. Όταν μεγαλώσεις και κάνεις παιδιά, να τους δώσεις αυτά τα εχέγγυα να έχουν μαζί τους τα παιδιά σου. Ότι να αγοράζονται και να πουλούνται. Και αν κάνεις κόρη, να την πεις όταν της δίνουν λεφτά να κάθεται. Εντάξει, παλικάρι μου. Τι θα φιδελές αυτό? Εγώ είμαι 60 χρονών, εσένα, τα παιδιά μου έχουν την ηλικία σου. Άμα πω αυτό το πράγμα, αγόρι μου, στα παιδιά μου, θα είμαι μαλάκας. Γι' αυτό σου το λέω αυτό το πράγμα. Το κατάλαβες, παλικάρι μου? Μισό λεπτάκι. Σ' ακούω. Μισό λεπτάκι. Λέω ότι ο πατριωτισμός... Σκάσε αυτό που να ακούσω το παιδί. Ναι, πατριώτες μου. Σε κόβω την γραμμή. Λέγε, αγόρι μου. Και όλα πουλούνται. Αυτό θέλω να πω εγώ. Έτσι νομίζω. Ότι όλα έχουν μια τιμή. Αυτό... Ναι, στη σημερινή. Σε έχω κόψει το μικρόφωνο, να ξέρεις. Στη σημερινή, φώναζε όσο θέλεις. Φώναζε όσο θέλεις. Στη σημερινή εποχή, αγόρι μου, έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή όμως, κάποιοι πρέπει να αντισταθούν σε αυτό το θέμα. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Σε έχω κλείσει τα μικρόφωνα, δεν ακούγεσαι. Λοιπόν, όταν αυτά εγώ τα έλεγα και τα άκουγες, συγγνώμη παλικάρι μου, όταν εγώ τα έλεγα αυτά, άκουσε με αυτό που λέει. Ναι, ναι. Είμαι μαλάκας που πήρα μικρόφωνο, στο λέω στα ίσα. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα, άκουσε με να σου πω. Όταν εγώ τα έλεγα αυτά εδώ και 10 χρόνια και τα άκουγες εσύ, μη μου τα λες εμένα τώρα. Η δικιά μου γενιά, η προηγούμενη και η επόμενη, είναι αυτή που καταστρέψαν τον κόσμο. Και η δικιά σου γενιά είναι. Δεν θα μας κάνετε μάθημα. Ακούς τι σου μιλάω τώρα. Εγώ αυτό που σου λέω. Ακούς τι σου μιλάω. Η γενιά σας του Μπέκα στα νέα τα παιδιά. Ακούς τι σου μιλάω. Αυτό που λέω εγώ. Λέω εγώ. Ραπτόπουλε, θες να κόψουμε τις καλημέρες στον αέρα? Γιατί? Ζορίζεσαι. Εγώ δεν ζορίζομαι καθόλου. Εσύ είσαι ο μαλάκας σήμερα τη εκπομπή. Είπες 8 φορές τη λέξη μαλάκας και σε... Μ' αρέσει, κι άμα είναι, φάγω το πρόστιμο, ρε φίλε. Εγώ δεν το δέχομαι. Εγώ δεν πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν υιοθετώ. Όχι, αγόρι μου γλυκό. Θα προσπαθήσεις να μιλάς σωστά. Και στο 40 δεν μιλάς σωστά. Και στον κόσμο και στην κυρία που πήρε τηλέφωνο δεν μιλάς σωστά. Αν δεν αντέχετε, σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Καθίστε να ακούσετε Ραπτόπουλο. Αν δεν αντέχετε. Ωραία. Συγγνώμη, δεν μπορείτε να ξαναβγω. Ευχαριστώ πολύ, Κωστή. Όχι, αν δεν αντέχετε. Η γενιά τώρα του Πολυτεχνείου μας κάνει μάθημα πατριωτισμού. Εγώ δεν είμαι γενιά του Πολυτεχνείου. Πώς δεν είσαι? Εγώ δεν είμαι γενιά του Πολυτεχνείου. Πόσο χρόνο είσαι? Δεν ήμουν, ρε φίλε, εγώ στο Πολυτεχνείο. Έχω 20 εκατομμύρια. Με δουλεύεις? Ναι, ρε λαμόγιο Έλληνα. Ναι, ρε λαμόγιο Έλληνα. Ναι, λαμόγιο Έλληνα. Αγοράζεσαι. Εγώ λοιπόν λέω στους πατριώτες του Μετρόπολης να πάρουν στον Ανδρώνη και να πούνε. Τα λεφτά από τις τουρκικές αερογραμμές κρατήστε τα από το μισθό μου. Κανείς δεν πάει. Αυτό λέω. Δεν φτάνω στα 20 εκατομμύρια. Ξεκίνα το να το κάνεις εσύ και ακολουθώ εγώ. Όχι, εγώ δεν είμαι πατριώτης. Όχι, ξεκίνα το να το κάνεις και ακολουθώ εγώ. Εγώ είμαι πατριώτης σαν και εσένα, φίλε. Εγώ είμαι πατριώτης. Έτσι, πατριώτης είσαι. Συγγνώμη, προτιμώ πατριώτης παλά, αλλά καμάς. Έλα, εντάξει, καλή. Παλικάρι μου, έχεις να πεις κάτι, αγόρι μου? Αντέχει, κάτι άλλο? Αντέχει. Κάτι ποδοσφαιρικό θέλω να πω και να κλείσω. Χθες, για να το πάμε λίγο αλλού θέμα, ακούω για τον Μολέδο και τον Μπάοκ. Καλός παίκτης. Και καλός παίκτης, δεν διαφωνώ. Τι ομάδα είσαι, αγόρι μου, τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός είναι. Ολυμπιακός είναι. Έλα, πες. Αλλά με ενδιαφέρει γιατί υπάρχει ανταγωνισμός, όπως όλοι ξέρουν. Φοβάσαι. Φοβάμαι, ναι. Αλήθεια φοβάμαι. Φοβάμαι. Μίλησε την αλήθεια το παιδί. Μίλησε την αλήθεια το παιδί. Φοβάσαι τον Μπάοκ.
Μα το φοβάμαι, τι σου πω ψέματα, το φοβάμαι. Μ' αρέσει που φοβάσαι. Μ' αρέσει. Και είναι καλή κίνηση και πιστεύω πως έτσι θα κοντραριστούν. Να πάρετε το Μυραλάς, φίλε, να μας κοντράρετε. Ναι. Ποιος το είπε αυτό, λέει, Ραπτόπουλε. Άντε πάλι. Τώρα μαζί μου θυμώνεις. Να μας κοντράρετε, είπες. Ναι. Α, Παοξής είναι ο Ραπτόπουλος. Α, μάνε, εντάξει, τελείωσε. Το είπε. Τελείωσε. Παοξής είναι ο Ραπτόπουλος. Τελείωσε. Το παραδέχτηκε. Θα το κάνω σποτάκι αύριο. Τελείωσε! Γεια σου, Κωστή! Κάντε! Γεια σου, αγόρι μου, να είσαι καλά! Και sorry, 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 παλικάρι μου που σε έκοψα, φυλάκια, να είσαι καλά! Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου, αγόρι μου! Καλό βράδυ! Πού είπε το μεσημέρι! Τι ήταν το μεσημέρι, έπεσα την καρέκλα! Έπεσα από την καρέκλα, έπεσα από την καρέκλα. Το έχετε, ρε παιδί. Ήταν σε κεφαλαία γράμματα, ρε παιδί. Δεν το παιδί εν τη ρήμη του λόγου που λέμε, αντί να πει προσφυγές, είπε πρόσφυγες. Πρόσφυγες, εντάξει. Ναι, εντάξει. Κιόλας, έτσι, εντάξει, εντάξει, ρε Γιάννη, βάλτε το. Παραδέχτηκες όμως εσύ, παραδέχτηκε ένα πράγμα. Ότι τον πιέζει, τον πιέζει, λέει ο Ραπτόπουλος, να πάει γρήγορα. Ναι. Γι' αυτό ο κόκκινος κάνει τα Σαρδάμ. Λοιπόν, τον παραδέχτηκε και ο Ραπτόπουλος το μεσημέρι. Οπότε ο Ραπτόπουλος τον επίτηδες τον πιέζει να κάνει γρήγορα. Ναι, για να πάει. Γιατί τώρα εμένα δεν πήγαινα με κοντράρι που εγώ τον έβριζα, α πούμε. Τι έκανε. Δηλαδή, άμα λείψω εγώ δεν θα κάνει Σαρδάμ ο κόκκινος. Α, δεν τρέπεσαι. Πάμε στον κόσμο, ρε. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα, ναι. Προσφυγές, γεια σας. Πρόσφυγες. Γεια σου, παλικάρι μου, γεια σου. Δεν θα πάρει παίχτες με πρόσφυγες. Σκάσε, ρε. Να μιλήσω κόσμος. Είπαμε πρόσφυγας, ξεριζωμένος και με σμυρνέκα μαξανά. Δεν κάνεις λάθη, ρε. Κάνω. Κεφαλαία ήταν και ο άνθρωπος έτσι. Ρε εσείς, δεν το έχω, θα το βρω αύριο, το κόψουμε αν είναι, ρε παιδιά. Δεν το έχω. Δεν θα έπαιρνε ποτέ παίχτες. Πάμε στον κόσμο, ρε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, κύριε. Λέγομαι Κώστας. Γεια σου, ρε Κώστα. Σας παίρνω για δεύτερη φορά. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον Σωκράτη. Μας παίρνεις τηλέφωνο, εννοείς. Για το Διούδη. Ναι. Όχι, μας παίρνεις. Όχι, μας... το Σωκράτη, το Διούδη, το Σωκράτη, τον. Τον Τεμπέλη, τον Σωκράτη. Το Σοφό Έλληνα. Το Σοφό Τεμπελχανά, που τον κυνήγαγε η γυναίκα του στην αγορά. Γιατί είχε το παιδί ατάιστο με το γάλα. Έλα, πες μας για αυτό το Σοκράτη. Ναι. Το κάνετε superstar. Ναι, λέγε. Θα σου θυμίσω ότι έχω υπηρετήσει πάνω στη εισαγγελική στη Μακεδονία. Τι υπηρέτησες? Θέλω να παραθέσω μερικά εισαγγελικά. Και εγώ 10 μέρες έκανα. Πλακώθηκα με έναν Αθηνό και με στείλανε στον Εύρο. Μιλήσει τον άνθρωπο. Και επειδή υπηρέτησες στο εισαγγελική, την πάρα πει αυτό εκεί. Ναι. Δεν τον αφήνω να μιλήσει. Όχι, θέλω να σας πω ότι γνωρίζω τα μέρη. Γνωρίζω και μερικά πράγματα. Θέλω να παραθέσω μερικά στοιχεία τα οποία έχω ζήσει εγώ και μερικά στοιχεία τα οποία διαφυσβήτητα και είναι ιστορικά στοιχεία σφραγισμένα από ιστορικούς, όχι μόνο Έλληνες, Ρωμαίους και πολλούς άλλους. Θα αρχίσω να πω ότι στην περιοχή του Κιλκής, δεν θέλω να τα σχολιάσουμε αυτά όμως, θα τα δούμε λίγο πιο μετά. Τι έγινε? Στην περιοχή του Κιλκής, για παράδειγμα, υπάρχει η Νόβα Ντεϊράν και η Δοϊράν είναι δικιά μας. Στα δύο μέρη αυτά. Τα ψάρια και... δηλαδή τα εκμεταλλευόμαστε εμείς οι Δοϊράνες. Γι' αυτό σου λέω, δεν θέλω να το κάνουμε τώρα. Ορίστε. Την έχουμε μισή-μισή. Ποιο κορομάει από τη Δοϊράνη, αυτό με νοιάζει εμένα. Και οι δύο, και οι δύο κορμάνε. Λοιπόν, μάλιστα. Είναι συνεκμεταλλευμένοι. Μπράβο. Είναι διεθνείς το. Διεθνές. Τρία τέταρτα μάλλον. 5 τρίτα εμάς, 2 πέμπτα αυτοί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, οι Σκοτιανοί αυτή τη στιγμή τι μας λένε? Μας λένε οι φίλοι μας, οι γειτονείς, οι αγαπημένοι μας, όπως οι άλλοι αγαπημένοι μας γειτονείς, ότι τι, ότι αυτοί είναι Μακεδόνες. Λοιπόν, αν μας αποδείξουν λοιπόν ότι υπάρχουν τα 5.000 χρόνια, τα Σλάβικα που μιλάνε αυτοί και υποστηρίζουν την γλώσσα τους σε κάποιο αρχαίο μνημείο ελληνικό ή της Μακεδονίας που βρίσκεται εκεί και χρονολογείται 1.000 χρόνια πίσω και, μπορούμε και εμείς να δεχτούμε ότι είναι. Είναι Σλαβική η Μακεδονία, αυτή είναι η Μακεδονία και εμείς δεν είμαστε. Τα εργοστάσια λοιπόν, που είναι, ρε, τι με νοιάζει εμένα το όνομα, πάλι τα ίδια. Συγγνώμη κύριε Λαπτόπουλε, σας παρακαλώ, δύο λεπτά καθένα. Συγγνώμη, ναι, αλλά εγώ το βλέπω πρακτικός. Θέλω να εκθέσω κάποιες πληροφορίες, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, καθηγητής Τρανταφυλλίδης, του Άποθου, Θεσσαλονίκης. Μελέτη DNA. Σιριζέο, τι είναι αυτό. Έχουν το DNA. Και έχουν οι σημερινοί Έλληνες, ναι, και γύρω-γύρω από την περιοχή μας, τι? Όχι Σλάβοι, ναι, εδώ και 5.000 χρόνια το ίδιο DNA. Ναι. Μυτοχοντριακό που το κληρονομούμε από την. Πώς το πες ξανά? Λοιπόν, αποδείξεις αυτά, το μυτοχοντριακό. Έχουμε δύο τύπους DNA. Το μυτοχοντριακό DNA και το πυρηνικό DNA. Το μυτοχοντριακό DNA το κληρονομούμε μόνο από την μητέρα μας. Αυτό μπορεί να ανοιχτεί. Το υποχονδριακό. Τα 5.000 χρόνια πίσω σε αυτά μπορούμε να βρούμε. Μυτοχονδριακό, λοιπόν. Μυτοχονδριακό. Κάποια στιγμή στην αρχαιότητα, στους Ολυμπιακούς αγώνες που γίνανε, σημειωτέων οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν ελανοδίκες. Ελανοδίκες σημαίνουν. Διαιτητές λαμόγια, ναι. Οι οποίοι κρίνουν αν είσαι Έλληνας. Άιλαν. Όχι, στην αρχαία Ελλάδα έπαιρναν μέρος μόνο Έλληνες.
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, εκεί συμμετείχε και ο πατέρας του Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος ο Μέγας. Το πατέρα του Αλεξάνδρου τον έβαγε η μάνα του Αλεξάνδρου για να κάνει τον κόμμα βασιλιά. Αυτά δεν τα λέτε όμως. Το δηλητηρίασε να πούμε με τον κόμενο. Κάποιοι λοιπόν έκαναν ένσταση ότι αυτός δεν είναι Έλληνας. Επειδή ήταν μακριά από την Αθήνα. Οι Ελλανοδίκες, εξετάζοντας την καταγωγή του και το ιστορικό του, είπαν ότι είναι Έλληνας και την πρωτιά που είχε πάρει κατακυρώθηκε σε αυτόν. Ναι. Εγώ τελείωσα. Ας έρθουν τώρα να αμφισβητήσουν αυτά που λέω. Ναι. Έλα, πάρτε εργοστάσια πίσω να δουλέψουν αυτά οι Έλληνες. Αυτά τα αμφισβητήω και... Άσε τώρα στην και αμφισβητής γιατί κάνεις. Γιατί έχουμε ψοφή στην πείνα εδώ. Τα εργοστάσια φύγανε. Ναι. Τα καζίνα φύγανε. Και την αμερικάνικη κυριαρχία στην περιοχή. Αυτό θέλουμε. Αυτοί που οι καπιταλιστές που εναγκαλίζεσαι εσύ. Ναι, εγώ με τους καπιταλιστές. Είναι. Εσύ με το τη δεύτερο τόξο τους μετά την Τουρκία είμαστε εμείς. Ναι. Φίλε, εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Και ισλαμική απειλή. Είναι απλά τα πράγματα. Φίλε, το 80% στη Θεσσαλονίκη χρωστάμε τα σπίτια μας. Στις τράπεζες. Κανένα Σκοπιανό δεν φοβάμαι και κανένα Αλβανό. Άστα τώρα τα έργα. Και εμείς έχουμε πρόβλημα, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα με την τράπεζα, ρε πρώτα. Ναι. Μολό λαβέ τι, η τράπεζα μολό λαβέ, το Σκοπιανό ποιον, ποιος θα σε πάρει ρε το σπίτι, ο Σκοπιανός για η τράπεζα. Τι να του πω του Σκοπιανού, τι να του πω ρε του Σκοπιανού, ότι είσαι σλάβος και να... Ας πάρει ο Σκοπιανός το σπίτι του αλουνού χρεωμένο να δούμε το παίρνει. Θα σου έρθουν εδώ μέσα ρε μπούφε αυτοί εδώ πέρα και θα σου βάλουν 10 βουλευτές και θα σου βγουν στο κοινοβούλιο. Και τι θέλουν να γίνουν Ελλάδα. Ναι και, δεν μου λες, και με τον Έλληνα στο κοινοβούλιο τι χαίρι είδα ρε. Με τον Έλληνα στο κοινοβούλιο, ρε, εσπέρα, ρε με τον Έλληνα, ρε μπούφο, εσύ στο κοινοβούλιο. Να βάλουμε κι άλλους. Να βάλουμε κι άλλους. Να βάλουμε κι άλλους. Δεν θα βγάλει πέρα με τον Αυτοπουλό. Δηλαδή είχαμε καλούς Έλληνες στο κοινοβούλιο και αφοβηθούμε τους ξένους τώρα. Κάνεις τον χρόνο σου, ρε παιδιά, κάνεις τον χρόνο σου. Άντε, γεια σου, φίλε, γεια χαρά. Κοίτα, βρει κανένα μεροκάματο να κάνεις γιατί σε βλέπω στο γυροκομείο, ούτε στο προάβλιο δεν σε παίρνουν. Πάμε, επόμενη γραμμή. Κάνε κανένα ένσημο εκεί πέρα και άσε το κοινοβούλιο, μάλιστα, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε μου. Ναι. Μάλιστα, εσείς, ναι. Ναι, ναι, κύριε Λαπτόπουλε, επειδή είστε πολύ ρεαλιστής, θα σας θέσω ένα ρεαλιστικό ζήτημα. Εγώ είμαι από Σέρες. Κάνω αύριο ένα ραδιόφωνο και το ονομάζω Μετρόπολης. Παίρνω και έναν φίλο, ο οποίος είναι ένα Ρωμά και τον... το βάζω ως Λαπτόπουλο να κάνει εκπομπή. Κάνω και μια εφημερίδα και την ονομάζω Μετροσπορ. Ναι. Λοιπόν, βάζω και έναν άλλο φίλο μου Ρωμάκη, ο οποίος είναι κόκκινος, και το λέω κόκκινο και γράφει. Ναι. Και έρχομαι και στη Θεσσαλονίκη και λέω, παιδιά, εγώ είμαι το Μετρόπολης, έτσι δώστε μου διαφήμιση. Και πάω και στην Τούρκης Αεράς και πάω και τέτοιο. Ναι. Εσύ κύριε Ραπτόπουλε, ναι, πώς θα το... Εάν ο Ρωμά κάνει παραπάνω ακροματικότητα από μένα, θα πάρει ο Ρωμά. Αλλά εσύ ούτε περίπτερο δεν μπορεί να ανοίξεις. Δεν μου λες, ωραία, εσύ θα το κάνεις αυτό. Αυτός ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σταθμού. Ο Μενδώνης. Ναι. Ο Μενδώνης. Όχι, ο Μενιδιάτης. Ναι. Ανδρώνης. Ναι. Ανδρώνης. Τι θα κάνει ο Μενδώνης, θα σου πω εγώ τι θα κάνει. Θα πει ο Μενδώνης, θα σου το πω εγώ. Σε ελεύθερη αγορά είμαστε, διεθνισμό έχουμε. Ο Μενδώνης. Ωραία. Τον τίτλο του σταθμού σου τον έχει κατοχυρωμένο νομικά. Εάν τον έχει κατοχυρωμένο, αν δεν τον έχει πρόβλημά του. Αν και ξανά, άστο τώρα. Αυτό που μου λες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάνε, κάνε το Μετρόπολης με το Ρωμά. Λοιπόν, και αν πάρει 2% θα πάρει και τις διαφημίσεις. Ατυχέστατο, καλημέρα, επόμενη γραμμή. Άντε βρε, φύγε από εδώ πέρα που θα κάνει εσύ ραδιόφωνο. Εσύ δεν μπορεί κάστα να πουλήσει έξω από τον Αθαράπη. Επόμενη γραμμή. Αν δεν χαθεί από εκεί πέρα. Θα πάρω ένα Ρωμά, λέει, και θα το βάλω κάνει ράδιο. Άμα κάνει ακροματικότητα και φάει το κόκκινο, να λείψω εγώ κανένα μήνα, τον αφήσω μόνο του εδώ τι μετράει. Και μετά θα έρθω από τον Ανδρώνη και θα ξαναδεί εδώ ο Ρωμά μα έφαγε. Δεν δίνει κανένα φράγκο παραπάνω να περάσουμε το Ρωμά. Καλό θα με κάνεις ρε. Ανταγωνισμός θα υπάρχει ρε. Κορόιδο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ένας Λαπτόπουλος ποτέ δεν θα χάσει την ακροαματικότητά του από ένα Ρωμά. Καλημέρα. Κύριε Σαράντο. Ναι. Τι κάνετε κύριε Σαράντο. Ναι. Ωπα, το ακούσα τα σαΐνια της πιάσας. Τι κάνετε και χρόνια πολλά και τις πιάσας τα τερέκια ήρθαν. Αυσαγγελέας. Τι άδειε απαράδεκτος, κίτρινη κάρτα. Θέλω να δώσω κύριε, να δώσω τα συγχαρητήρια θέλω να δώσω. Τα χρόνια πολλά. Πού είσαι τη Δευτέρα, δεν είδες να μας ευχηθείς εκεί πέρα. Τσακώθηκε μαζί μου, τσακώθηκε. Γιατί έχεις τσακωθεί. Όχι με δε. Κύριε Σαράντο, να ρωτήσω κάτι, να σας πω για εσάς. Ναι.
Να ανεβάσουμε το επίπεδο λίγο έτσι. Ναι. Όχι, τι να ανεβάσουμε. Στα Σκόπια, στο καζίνο που το. Που... Ναι. Θα πάμε παρέα στο Χαρελάο, άστα Σκόπια, θα πάμε παρέα να δούμε. Σταμάτα. Κύριε Σαράντο, να σα ρωτήσω λίγο. Άλλα λόγια, αγάπη μου. Το καζίνο το έχει Τούρκο. Και τι να κάνω, φταίω εγώ που το έχει Τούρκο. Όχι. Επειδή. Α το δώσουμε στον Πόπολα. Έχει πάρει στον Πόπολα. Το πάρει ο Πόπολα. Τραγούδιστε ο Ρέμο. Θα ρίξει, δεν μου λε. Δηλαδή αν το έχει ο Μπόπολας ή το έχει ο Τούρκος, εσένα τι σε νοιάζει. Όχι ρε παιδί μου. Ζαβουνοκέφαλε, τετραγωνομούρη, μηταρά. Όχι, δεν λέω για αυτό επειδή λέγανε. Πηδείς λέω πηδείς. Ποιος το έχει ρε. Ο Τούρκος το έχει. Ναι, αυτό είναι. Άμα το έχει Έλληνες τέλειωμες. Θα παίρνεις μεροκάματο. Δεν είπα για αυτό. Δεν λέω ότι Τούρκος το έχει. Εσένα τι σε πειράζει που το έχει Τούρκος. Εμένα δεν με πειράζει τίποτα, απλά μαζεύει πολύ από εδώ, πηγαίνουν, παίζουν. Οι Έλληνες. Τους ξεσκίζουν δηλαδή, ας πούμε. Ας πούμε. Τι. Κόψτον τον πόντιο, τον πονηρό. Τον πονηρόβλακα. Είναι τιμιότατο το καζίνο και δίνει και καλές διαφημίσεις. Καθίστε φρόνημα. Πάμε επόμενη γραμμή. Για προσέξτε παρακαλώ τα λόγια σας για τους χορηγούς μας εδώ πέρα. Διεθνιστής ο Ραπτόπλος. Είναι Τούρκος, αλλά όταν ήταν τη γιαγιά σου τη σφάξαν και τη δικιά μου στην Τουρκία το 22, ήρθαν εδώ πέρα οι Τούρκοι, εσύ μεσίτης, δεν σε απειλούσε με το σπίτι στον Τούρκο, να πάρουμε λεφτά. Λιγούρι πόντιε, μητάρα. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Α, Καστοριά. Να ρευτούμε την αρκούδα καλά. Η αεροπηγή, Αγία Παρασκευή. Άστραφος, τι έφαγες ρε, για ρώτα τον. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Ναι, καλή χρονιά. Εγώ σε είδα να τρως μακαρόνια, σε είδα να τρως πίτσα, σε είδα να τρως κρέας. Τώρα τι κρέας ήταν, ναι. Δεν μπορώ να ξέρω. Σωστό. Αν οι πρωτεΐνες της είπαν ότι είναι σηκώτη συγκεκριμένο, μπορεί και να ήταν. Σωστό. Αυτό είδα εγώ. Τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Κιλιτίδη. Ναι. Και θέλω να πω ότι, γιατί πάντα μιλάω επώνυμα και δημόσια, ότι άκουσα μια πάρα πολύ καλή κουβέντα και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Και ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή η κουβέντα? Επειδή η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τα Σκόπια, εξαρτώνται άμεσα η οικονομία τους από την Ελλάδα, δηλαδή στην Βόρεια Ελλάδα. Για πες τα. Τότε δεν υπάρχει λόγος να είναι Σκόπια, να γίνω Μακεδονία και να έρθουν σε εμάς. Αυτό ακριβώς. Έχω λέει απλά τα πράγματα. Δόντια πας κάνεις εκεί. Σούπερ μάρκετ πηγαίνεις εκεί. Γιατρό πας εκεί, κόμμενα πας εκεί. Αν έρθουν αυτοί στην Ελλάδα θα έχουν 40% εφορία. Κορόιδα είναι να έρθουν. Και άρα το χρήμα είναι, δεν είναι το όνομα. Αυτό λέμε τόση ώρα. Τα λεφτά είναι, όχι το όνομα. Τώρα, πέρα αυτό που λέει. Ναι. Για προσωπικούς καθαρά λόγους θέλετε η ΑΕΚ να χάσει βαθμούς γιατί τη φοβάστε. Δεν θα σας γίνει το χατήρι. Το πρωτάθλημα θα το πάρει ο κύριος Μελισανίδης. Πού ξέρεις ρε φίλε εγώ αν είμαι ΑΕΚ, πάω. Πού ξέρεις. Δεν είπα τι είσαι, τα συμφέροντά σου αυτή τη στιγμή είναι να πάρει ο Πάος το πρωτάθλημα. Γιατί θα μπω καμαριέρα στο Μακεδονία Παλάς δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αυτά είναι τα συμφέροντά σου. Έτσι νομίζεις, άμα δεν το πάρει να δεις τι συμφέροντα θα έχω. Καλό σας βράδυ, γεια χαρά, άρε κορόιδο γαμπρέ. Επόμενη γραμμή, τρώτε εκεί ανθρώπους στη Μεσοποταμία. Καλημέρα. Ημέρα! Οπα. Τι κάνετε! Πλακώσαν τα σαΐνια, το Δελασάλ ήρθε. Και τι σαΐνια, Το Δελασάλ και όχι το Ανατόλιο. Όχι μόνο Δελασάλ και κάπου αλλού. Πω. Τι λείπω στο μυαλό. Τι λείπω στο μυαλό. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο με τον κύριο Σαράντο. Ναι. Βγάλ το σκαλμό, πάει στην τουαλέτα. Βγάλ το σκαλμό και θα έρθω να σου πάρω το τηλέφωνο στο κεφάλι. Σκάσε, μην έρθω από εκεί και σου κάνατε σούτια, μωρή. Σας ακούω, κυρία μου. Τι λες, μωρή. Καθυστερημένη. Καλυστερμένος και φαίνεσαι. Πρόσεχε καλά, θα θυμηθώ το παλιό μου το επάγγελμα. Τι ήτανε? Και δεν θα ζήσεις. Τώρα στην ηλικία που είσαι δεν μπορεί να το κάνεις αυτό το επάγγελμα. Δεν θα ζήσεις. Δεν κρατάς περίπτερο. Πουλιά κρατούσες. Άντε μπράβο. Για πείτε μου, κυρία μου. Είπατε θα απευθυνθείτε σε μένα. Ναι, απευθύσου. Καταρχήν χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Ναι. Επίσης. Να πω χρόνια πολλά και στο Κιλιτίδη. Να χαίρεται το γιο του, να τον καμαρώσει. Το Φώτη που γιορτάζει σήμερα. Ναι. Ναι, αυτό είπα, ναι. Το Φώτη. Λοιπόν. Πάει εκπομπή. Αυτή τη γλώσσα που λέτε. Ναι. Τη μιλούσαν από Έδεσσα.
μέχρι επάνω από το Λεμαΐζα. Ναι, έχει πολλά χωριά. Από εκείνη τα μέρη είμαι, παρότι είμαι πρόσφυγας. Πολλά χωριά που τη μιλούσαν παλιά. Ναι. Και τώρα λάχι τη μιλάνε πάλι. Η μητέρα μου μιλάνε, λέγεται... Πιάσαν τα Αλσχάιμερ. Πώς λέγεται να δεις. Όχι, πιάσαν τα Αλσχάιμερ. Τέλος πάντων, σε αρκετά χωριά οι παλιοί ακόμη τα μιλάνε. Δεν είναι κακό αυτό. Πατριώτης είσαι εσύ. Ναι, ακόμα και τώρα μα θα πάτε, τα μιλάνε. Είσαι πατριώτησα δηλαδή. Τόπια μακεδονίτικα. Ναι, ναι, εντάξει, καλά, εντάξει. Πατριώτησα είσαι εσύ. Γιατί η Μακεδονία, παιδιά, ας το παλάκρα να λέει ό,τι θέλει είναι εδώ. Ναι. Δεν μου λες. Κανένας δεν μπορεί να μας το πει. Όταν δούλευες. Όταν δούλευες. Κοίτα να σε περτσινός ή κάνα Σκοπιανός. Του έλεγες δεν τα παίρνω από σένα. Όχι, δεν πήγαινα με Σκοπιανό. Α, δεν πήγαινε με Σκοπιανό. Του έδιωχνα από την πόρτα, του έδιωχνα. Πώς δηλαδή. Με Τούρκο. Με Τούρκο πήγες. Με Τούρκο πήγες. Και Σκοπιανό. Εγώ δεν πήγαινα. Μόνο με Έλληνα ξάπλωνες. Του έδιωχνα με τις κλωτσιές. Αυτό είσαι πατριώτησα μεγάλη. Τελείωσε. Γιατί είναι αχώνευτη. Σαν λαός είναι αχώνευτη. Τελείωσε. Αυτό είναι. Και δεν έχουν ιστορία. Τελείωσε. Και λαοί που δεν έχουν ιστορία δεν υπάρχουν. Τέλος. Αυτό ήθελα να ξέρω. Αν τα έφερνες από Σκοπιανούς και Τούρκους. Πάει. Δεν τα έφερνες, τελείωσε. Είσαι πατριώτησα. Πέρασε τις εξετάσεις. Τελείωσε. Ο κόκκινος τα πήρε τις τουρκικές αερογραμμές. Και τα λοιπά δεν είναι πατριώτης. Πάει, εσύ είσαι πατριώτης. Για ώρα περιμένω. Τι θέλει. Για ώρα περιμένει κάποιος. Κωστή. Έλα. Ναι. Κλείς το ραδιόφωνο, ρε αρχιτάγαρε. Ε, αρχιτάγαρε. Σαράντος. Ναι. Αν επιτρέπετε, από ποιο χωριό είσαι. Από τον Εξαπλάτανο. Εσείς από πού είστε? Εξαπλάτανο. Ναι. Εγώ είμαι από τους πρόποδες του Πάικου, από τη Λάκα. Εντάξει. Από τον παλιό δρόμο, όταν πάω στο χωριό μου, από Αραβισό, ναι, περνάω από εκεί. Ναι, ναι. Είναι μια πολύ. Από το χωριό. Πολύ... Το μια πολύ ρομαντική. Ορίστε. Ναι, 400 κάτοικοι είμαστε, οι μισοί είναι ντόπιοι και οι μισοί είναι βλάχοι. Τα ξέρω, τα ξέρω. Βλάχοι και ντόπιοι από το 1850. Τα ξέρω. Μιλά την ντόπικη τη γλώσσα, ντόπι. Δεν σημαίνει ότι είναι Σκοπιανή. Δεν είναι κακό, το είπα αυτό. Δεν ναι, είναι κακό που την μιλάνε. Εδώ. Την ξέρω είναι, και εγώ. Παραδέχομαι. Την ξέρω και εγώ, παρότι είμαι πρόσφυγας. Ναι, ξέρω, οι βλάχοι, έχω μάθει οι δικοί μας οι βλάχοι από τα μεγάλα τα λιβάδια, ναι, πάνω, που ήρθαμε πάνω από το γράμμο. Ναι. Μιλάνε οι βλάχοι ακόμα, ο πατέρας μου μάθανε την τόπη και τη γλώσσα αυτή, το τόπο τη γλώσσα. Τη μιλάνε εδώ και 300 χρόνια. Έτσι λένε. Ντόπικα, ντόπικα τα λέμε. Έτσι τα λέμε. Και αυτούς που έρχονται σε αντιπαράθεση, καλά κάνεις και τους κουμπανάς. Έτσι. Σε παραδέχομαι, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ αυτό πολύ, ευχαριστώ πολύ. Πατριώτης ο φίλος. Από ένα χωριό έτσι πολύ γραφικό στις παρυφές του Πάικου. Βέβαια. Νορβηγικά πες φαντς στο Χιλιτίδη. Τι είναι αυτό? Δεν κατάλαβα. Είχε πει Ιρλανδικά φαντς ο Γιάννης και το διορθώνει και το λέει Σουηδικά. Α, Σουηδικά. Όχι, δεν είναι Σουηδικά, είναι από την Ιρλανδία. Μία τράπεζα έχει δώσει δεν σε Ιρλανδικά φαντς. Έτσι Γιάννη, πες τον φίλο από τα Σουηδικά. Ναι, δεν το ξέρω. Για μία συγκεκριμένη τράπεζα έχουμε χαρτιά από κάποιους φίλους που μου έχουν στείλει κάποια χαρτιά. Μπράβο. Ότι είναι Ιρλανδικά, όχι Ισλανδικά, Ιρλανδικά φαντς. Χωράκια δηλαδή. Τώρα, αν κάποια άλλη τράπεζα έδωσε Σουηδικά ή Φιλανδικά, αυτό είναι άλλο καπέλο. Πάμε! Άντε, πάμε! Διαφήμιση. Πάμε! Ναι! Πάμε, καλησπέρα! Καληνύχτα. Επόμενος, έφυγες. Επόμενος, καλημέρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς. Γεια σας. Καλώς το. Καλή χρονιά σε όλους. Μακάρι. Επίσης, επίσης. Υγεία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Σε όλους εσάς. Πείτε ότι δεν βγαίνει το όνομα Μακεδονία. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεστε. Λάμπο. Ότι δεν βγαίνει, ρε παιδί μου, βγαίνει φαντάσκα οτιδήποτε. Ναι. Ωραία. Ναι. Όλος ο κόσμος δεν τους λέει πλέον Μακεδονία. Δηλαδή, θα έχουμε να κερδίσουμε κάτι. Από λεφτά, όχι τίποτα. Όχι από λεφτά. Από τι? Εγώ είχα κάνει ταξίδι πριν 15 χρόνια στις Φιλιππίνες. Από εδώ, από εκεί που είσαι, λέω Μακεδόνας. Φίλιππος Μέγας Αλέξανδρος, τι μου λέει αυτός, καλό Μέγας Αλέξανδρος, μου λέει ήταν Μακεδόνας ή Έλληνας. Του λέω Έλληνας Μακεδόνας. Με λέει πώς γίνεται, μου λέει. Ήταν Έλληνας ή Μακεδόνας. Του λέω με τρελάνεις. Ήταν Έλληνας και Μακεδόνας.
Θέλω να πω, τα αφήσαμε τα χρόνια, δεν το δώσαμε ιδιαίτερη βάση και τώρα αυτό ήρθε και έσκασε. Αυτό που λέει ο φίλος έχει πιο το δίκιο. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυβό καμάρι. Έξω είναι αναγνωρισμένα σαν Μακεδονία. Ακριβώς. Το θέμα είναι να μην τις αναγνωρίσουν οι ξένες. Τότε τι φωνάζετε. Καλά, τώρα το ξέρεις ότι οι ξένοι να πούμε τι λένε Μακεδονία. Οι φίλοι σας οι Αμερικάνοι εδώ που βάζουν τις βάσεις τι λένε. Οι Αμερικάνοι τι λένε, πώς τι λένε. Το θέμα δημιουργήθηκε επειδή το έπρεπε τότε. Με συγχωρείς. Οι Αμερικάνοι πώς τη λένε. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Πάλι τα ίδια. Μακεδονία, ρε. Τα Σκόπια πώς τη λένε, πώς τα λένε. Μακεδονία. Τελείωσε. Πρώην Μακεδονία. Τα τελείωσε. Πάμε. Και μάλιστα, τώρα που θέλουν να κάνουν και τη βάση, την εδώ στα Σκόπια θα γίνει χαμός, μιλάμε. Βάση Μακεδονία. Τελείωσε. Άντε πάτε να κουνηθείτε στους Αμερικάνους. Φάτε κάτι κολοτσιά. Και εγώ θα ήθελα πραγματικά να μα βγει ένα που έχει μια επιχείρηση στα Σκόπια, ναι, να μας δει, να μας πει πώς αφουγκράζεται όλο αυτό το πράγμα. Τι είναι αφουγκραζεί, ρε φίλε, όταν πληρώνει 10%, 15% πόσο είναι η εφορία στα Σκόπια και σε εμάς πληρώνει 70%, τι περιμένεις τώρα, καλή και προκοπή. Εγώ θέλω το πάω αλλού. Αυτός έχει φόβο εμπάργκο από τους Σκοπιανούς, επειδή είναι Έλληνας. Δεν νομίζω και τους ακουμπάει. Το ακουμπάει, καλά λέει ο άλλος. Η οικονομική τους ευρωστία εξαρτάται και από εμάς. Όχι από εμάς, και από εμάς. Γιατί φύγανε όλοι οι Βόρειοευρωπαίοι, όλοι οι Βόρειοελλαδίτες και πήγανε στα Σκόπια. Οι πατριώτες πήγαν στα Σκόπια. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Σε αυτό συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο. Όλοι αυτοί πήγαν στα Σκόπια και κάνανε μάγκες όλους τους Σκοπιανούς. Τελείωσε. Το λένε Σκόπια. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου, Ραπτόπουλο. Είναι Μακεδονία. Άντε, κουνηθείτε στους Αμερικάνους. Πάντα έξω από την Αμερική. Ποιο κουνηθεί. Ένα εργοστάσιο. Κώστα. Πάμε, ρε Σαράντο. Κώστα. Θα τα χοντράω στα παίδια οι μπάτσι που θα πάρουν την εντολή. Θα στα κάνω τα παίδια μαύρα. Ποιο αντιστάθηκε στου Αμερικάνου. Για αυτό δεν μιλάτε κανεί. Πατριωτηλίκια γιατί. Επιστρέπετε! Α, μάλλον. Θα φάει κάτι κουλοτσιέ. Πάμε στον κόσμο, ρε. Καλημέρα. Πάνε λίγο στον πατριώτες. Κόσμο. Πατριώτε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Επίση. Άντε, ρε φίλε, ξέφτησε. 10 του μηνό πάει. Φτάνει. Γενικά σα ακούω πολύ και. Αυτούς τους δεξιούς που τους βγάζει εκεί και λένε και λένε. Όλοι τους βγάζουμε τους δεξιούς και τους αριστερούς, όλοι βγαίνουν να μιλάνε. Τι, άνθρωποι. Όσο βλέπω στην τηλεόραση, εγώ προσωπικά είμαι 27 χρόνια, έχω ψηφίσει και Σαμαρά, έχω ψηφίσει και Παπανδρέου. Τώρα που κατηγορούμε. Τα κριτήρια σου ποια είναι στην ψήφο. Τα κριτήρια μου ήταν ότι ο ένας έσκιζε τα μνημόνια γιατί και ο Σαμαράς τα άσκιζε. Τα άσκισε και ο Τσίπρας μετά ήθελε να τα ασκήσει, κανένας δεν κατάφερε να τα ασκήσει. Και τώρα έχω καταλάβει ότι καλύτερα να έχω τον Τσίπρα. Ούτε τη πέτει το καλτσό δεν μπορεί. Που τουλάχιστον το παλεύει λίγο το έργο, το πάλεψε το έργο. Πάλεψε το έργο. Και αυτό που με κάνει έντονα, δηλαδή να θυμώνω, είναι που βλέπω ένα συνεχόμενο ποσοστό του 20%. Ναι, ναι. Στη Νέα Δημοκρατία. Όπου. Δεν έπεσε ποτέ από τη μέρα που έκανε ο Σαμαράς το μνημόνιο. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα του Νεοδημοκράτη να υπάρχει μνημόνιο στη χώρα. Άρα καταλήγουμε καθαρά και μόνο ότι όλα είναι θέμα μίζας. Να, καλό το φίλο. Όσο εγώ θα βλέπω ένα 20% και ένα 19% και 22% στη τηλεόραση να μπαίνει ουδού, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ρίξει την ψήφο σε κάποιο άλλο κόμμα. Ποιο? Είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Πασόκ, δεν ξέρω και εγώ πώς λέγεται. Πιο αριστερά. Είτε λέγεται μέχρι στη Χρυσή Αυγή μπορεί να φτάσω, αλλά δεν φτάνω σε αυτούς οι οποίοι καθαρά και μόνο δεν είναι ούτε καν δεξί. Και το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι πώς θα μπω σε αυτό το πόστο, πώς θα πάρω κανένα θέμα, πώς θα κάνω εκείνο. Και έχω δει και άλλα πολλά και μπροστά στα μάτια μου σε γραφεία και άλλα χιλιαριό. Ωραία. Οπότε αυτά περί αριστεράς και δεξιάς είναι. Παραμείνετε τη καλή μας. Αυτά τα ξέρω εγώ. Τα λένε και δεν τα πιστεύουν, ούτε οι ίδιοι δεν τα πιστεύουν. Αν τους ρωτήσεις την δεξιά και την αριστερά, ούτε την οικονομία πώς κινείται δεν ξέρουν. Αρκεί να μην κόβει απόδειξη και να δίνει 1000 ευρώ στην εφορία, να δίνει 900 το φτάνει. Τέλος πάντων, όσο για το Μολέδο, εγώ προσωπικά θα έδινα 1,5 εκατομμύριο, ναι. Θα έδινα και το χουλ πακέτο, θα έδινα και τον Μπρίγκιτ, μιας και ο Διούδης έσπασε τον νόμο του, δεν ξέρω τι έκανε. Πάρε και τον Κάτσε, πάρε και τον Μπρίγκιτ, πάρε και ποιον άλλο πάνε να δώσουν, δεν ξέρω. Φέρε και το Χουλτ, πάρε και 1,5 εκατομμύριο. Πόσο τους πληρώνει αυτός ο Παναθηναϊκός που λέτε, πόσο τους πληρώνει, με τι συμβόλαια. Πόσο θα τους πληρώνει, αφού δεν θα παίξει ένα μάτι. Αν του πληρώνει ο Πάκο, έχει καλό. Πώ θα του πληρώσει, Φερμίτσι. Αν θέλω να βρει ο Αζεβέδο, πόσα θα πάρει. Δεν ξέρω. 400 για εξή. Που μπορεί να παίξει ένα ματ 90 λεπτά και να μην τον ξαναδούμε μετά. Ναι. Να πούνε πάει το πόδι, έσπασε. Πάρ το Χουλτ, θε ποτάσμα αποτίθεται. Πάρ το Χουλτ, πάρ το Μολέο, κάθε και κλείσε στόματα σε όλου.
Και πες αυτά είναι, κύριε, ή το παίρνουμε ή το παίρνω. Άρα τον πάρουμε και φέτος, άκλαφη του χρόνου. Φύγαμε όλοι. Συμφωνείς, ρε Ράπ? Δεν διαφωνώ καθόλου. Και να το κάνεις και παράρτημα. Ναι, τώρα σε βέβαιο και. Χίλια δυο, πάρτα δώστα, πόσα είναι, 2,5 δώστα, φέτος, πάρτα δώστα και όλα τα παλτά εκεί, πάρτα να τα έχετε. Και άντε, άμα το πήρε το πίσω. Ομολέτο, θέλει να έρθει όμως. Θέλει να έρθει του χρόνου. Θέλει να έρθει ομολέτο. Άμα τα πάρει, ομολέτο, πρέπει να έρθει, φίλε, άμα γιατί άμα πάρει, δεν έρθει ομολέτο. Ήταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, νομίζω. Με πρέπει να τα πάρει, αφού είναι καλό, γιατί αν τα πάρει. Άμα δεν έρθει ομολέτο, πάω την πάτση, να ξέρετε. Με κρέσπο θα είμαστε. Μακάρι να έρθει. Μακάρι να έρθει. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Αλλά δεν φτά... Ωραίος. 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 Καλημέρα. 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 Ραπτόπουλε, είμαστε μια παρέα. Είχαμε πάρει και το καλοκαίρι. Και εδώ κολλητός φεύγει Αμερική αύριο. Και ήθελε λίγο να σε ακούσει, να ξεθυμάνει. Γιατί σε γουστάρει πολύ. Γιατί πάει Αμερική? Έχει υποτροφία μέσω ποδοσφαίρου. Και σπουδάζει και παράλληλα εκεί σε ένα πανεπιστήμιο. Ποδοσφαίρου Αμερική, δηλαδή τι ποδοσφαίρου. Ναι, ναι. Είναι φραγκάτος αυτός. Έχει ο μπαμπάς του λεφτά και τον προωθεί, να πούμε. Μπα, δεν έχει, είναι ταλέντο όμως. Ταλέντο είναι. Ταλέντο, ναι. Άμα είναι ταλέντο, στο Κουτσολιάκο και στη Γερμανία. Τι είναι ταλέντο. Εσύ ρε, ραπ κανόνισε, τάχει σακον εδώ, παοκτσάκι, ροκαστρίτη, στο παλικάρι να κάνει καμιά καριέρα, να γουστάρουμε λίγο. Άμα δεν πέσει μίζα δεν γίνεται δουλειά. Όσα θέλει, πώς θα θέλει, πώς θα θέλει ο Ράπτο. Λοιπόν, θα σε πάρουμε και μόλις κλείσει εκπομπή να μας πεις τιμή. Τώρα τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Για πάμε. Έχει βρει εκεί στην Αμερική μια Μεξικάνα. Η οποία είναι λίγο κρύα ρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο θερμή η Μεξικάνα. Αυτός την περίμενε εκεί, Λατινοαμερικάνα, θα αλλάξει τα φώτα λίγο. Και μας είχε μάπα, τι να κάνουμε. Να την ταΐσει τσίλι. Αυτό που καίει να πας και μπορέσει και στρώσει. Τίποτα άλλο δεν τα είπε. Όχι, δεν τρέπεσαι λίγο. Τού σου να καθείς ανώμαλε. Πας με γυναίκες. Λοιπόν, πας μη λευκή και μη ξανθιά γυναίκα. Τέλος. Πώς το είπες αυτό, πας. Πας μη λευκή και μη ξανθιά γυναίκα. Πας, αρε. Πας να πούμε. Κοροϊδεύεις τον κόκκινο που είπε. Πρόσφυγες, θα δει προσφυγές. Την γυναίκα την είπες, πας γυναίκα. Και κοροϊδεύεις τον κόκκινο να πούμε. Βοδείς και ο Βόδη, πας γυναίκα. Τα άκουσες, πας γυναίκα. Και κοροϊδεύει τον κόκκινο. Και κοροϊδεύει τον κόκκινο. Με προσφυγές λέω. Αυτό το πας γυναίκα θα γράψει. Με πας γυναίκα λοιπόν Γιάννη, με πας. Γιατί πας αμή δικός μας άνθρωπος λέμε ή πας μη δικός μας άνθρωπος. Το θηλυκό. Πάσα γυναίκα. Λέγε φίλε. Ραπ, άκουμε λίγο. Ας το ποδόσφαιρο και αυτά. Γυναίκα. Τον Κασιδιάρη πώς τον βλέπεις ρε φίλε? Μόνο γυναίκες δέρντι. Ο Κασιδιάρης. Τι να κάνει ο Κασιδιάρης. Τον Παυλόπουλο δεν μπόρεσε να δει. Ας το μούφας είναι. Μόρια γυναίκες είναι αδέρντι. Μούφας είναι μούφας. Νερά πετάει, σφαλιάρης είσαι γυναίκα. Θα βρεθεί κανένας να το... Με τρόμπα τα βουσκώνει τα μπράτσα, τι λες. Τι να μπράτσα ρε. Δεν κάνει καθόλου σπάρινγκ εκεί. Σπάρινγκ δεν κάνει Κασιδιάρη, τι να κάνει. Το πας γυναίκα έγραψε Ραπτόπουλε. Φύγε επόμενος, καλό ταξίδι. Θα το πω στο κόκκινο, θα το πω στο κόκκινο αυτό, στον κόκκινο αυτό θα σε κάνει. Κόκκινο άμα δεν τον κοινάς σου ίσχυ, παρέα δεν γίνεται. Πρέπει να πέσει μερικά, δεν τον έχω γνωρίσει. Πας γυναίκα και κοροϊδεύεις τον κόκκινο ότι είπε. Αυτό και αυτό. Χοντρό ήταν αυτό που είπε ο κόκκινος. Αυτό πρόσφυγε. Τι ήταν το δικό σου, πας γυναίκα. Τον πρόσφυγα τον είπε πρόσφυγα. Και το πας γυναίκα χοντρό ήταν. Και το πας γυναίκα να πούμε δεν χωνεύεται με τίποτε. Λέγε. Κόκκινε, άκουσε την εκπομπή την σημερινή για να τον δουλεύεις αύριο. Κόκκινος φίλε, κοιμάται τώρα. Ναι, φίλε. Αύριο δεν μπορεί να την ακούσει. Τι να ακούσει. Κόκκινος την ακούει τον μπούζο. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα παιδιά, τι γίνεται. Έλα. Γεια σου, γνωστή φίλε. Αυτές είναι οι εκπομπές που θέλουμε, όχι να πούμε τι έγινε στο Ολλανδία, Τσεχοσλοβακία το 1962, τα αποκριματικά του Μούντιαλ, να πούμε το 62. Άρα γουστάρεις κτηνή ατρογιά 40, αυτό θέλω. Που κέρδισε να πούμε φάουλες από την περιοχή ο αυτός και το εκτέλεσε και βγήκε μπάλα ράουτ. Αυτές είναι οι εκπομπές που θέλουμε. Πέστα. Είμαστε φαν του κυρίου Σαράντου, είμαστε φαν του κυρίου Βασίλη.
Είμαστε πανγενικός, δηλαδή ακούστηκε σήμερα εμπόδικε για τον χονδριακό DNA και τα λοιπά. Πολύ κακά νέα, πολύ άσχημα νέα, πολύ άσχημα. Μυτοχονδριακό, ποντιακό DNA, ναι. Ποντιακό DNA. Σήμερα έχει την ονομαστική του γιορτή ο Ιορδάνης, οπότε έχει την τιμητική του. Ο Ιορδάνης είναι, ο Τζόρνταν ήταν πέρυσι του NBA. Να βρει το αυτοκίνητο. Ναι. Ο Ιορδάνης οπότε σήμερα δεν έχει χαρακτηρισμούς, χαρακτηρισμό έχει από αύριο, αφού σήμερα δεν ακούει, θα πάει να μικρομπίνει, θα πάει να βουλώνει τις χαρτηρίες του, δεν με ακούει σήμερα ο Ιορδάνης, θα το χαρακτηρίσω από αύριο. Και αφού ο κύριος Κυλιτήρης να μου δεν έχει απόψε εκπομπή, να κάνω μια αφιέρωση στο Μαριό μου, τη Φυσταλλινική, που μου έχει κλέψει την καρδιά. Άχεση, μόνο στα όνειρα, ρε. Μόνο στα όνειρα θα την έχεις. Μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω. Καληνύχτα. Καληνύχτα, ρε. Κρήτη είσαι, ρε. Αυτό το τραγούδι είναι ο ορισμός του αυρανισμού. Μόνο στα όνειρα μπορώ και σε αγγίζω. Όντως, αυτό που λέει έχει αλήθεια. Το αναπτύξαμε τον Αυρό στην προηγούμενη εκπομπή, φτάνει. Επόμενος. Πέμπτος από το τέλος. Καλημέρα. Καλά, σήμερα γιορτάζει και η γυναίκα του κυρίου Πρωθυπουργού. Περιστέρα, δεν λέγεται. Φωτεινή. Α, και τα. Ναι. Του Πρωθυπουργού. Περιστέρα. 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 Και το πνεύμα είναι ήδη Περιστεράς. Περιστερά λέγεται. Ναι, περιστερά. Και το μα, το έκανε Μπέτη όμως. Το έκανε Μπέτη. Το άλλαξε. Και δεν λέω ότι είναι η σύζυγός ή σύντροφος. Σε παρακαλώ. Πάμε στον κόσμο. Σας μοιάζει σαν. Έλα ρε, συζήτηση κάνουμε. Αμά, πια και εσύ. Που στηρίζει τον άνθρωπο. Όχι, με τίποτε. Μπράβο. Γιατί. Μπράβο της και καλά έκανε. Γιατί η Μιμή δεν το στήριζε τον Ανδρέα. Τα παίρνει όμως. Και η Μιμή. Αυτό που άκουσα σήμερα. Τι πήρε δηλαδή, ένα κολόσπι το πήρε. Με συγχωρείς. Έτσι δεν είπε. Έτσι δεν είπε. Δεν το είπα εγώ. Δεν το είπα εγώ. Ο Γιαννόπουλος το είπε. Θα χάσουμε την κυβέρνηση. Ξέρεις, ένα κολόσπιτο! Ξέρεις τι πιπέτει σήμερα. Με ποιον άνδρα θα θέλατε να βρεθείτε. Και είπε με τον Φιντελ Κάστρο. Α, με τον Φιντελ Κάστρο. Με ποιον. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Όταν λες σε νεστότα χρόνο με ποιον θέλεις να βρεθείς, εννοείται ότι ζει. Αυτή και λέει με τον Φιντελ Κάστρο. Ναι, και μου φύγανε τα λίγα μαλλιά που έχουν, μου φύγανε. Επειδή σήμερα το μεσημέρι. Είναι το ίδιο επαναστάτη, ε. Τέλος πάντων. Ρε, πάμε στον κόσμο. Βρε παλιόπαιδα. Πέμπτος από το τέλος, ναι. Με καριστερή, ναι. Και ναι, άιντε ρε. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Λοιπόν, ακούστε εδώ να δείτε πως έχει κατάσταση. Ναι, για πέρα. Εγώ σας πήρα τηλέφωνο από το ας πούμε καυγά που έγινε πριν εκεί με τον κύριο Σαράντο και τον φίλο που πήρε τηλέφωνο και ρωτούσε για τι διάλεπτο μιλούν σε εκείνα τα χωριά. Ναι. Κύριε Ραπτόπουλε, σε μήνυμα μου το στέλνει. Μου ρωτήστε τον κύριο Σαράντο γιατί μιλάνε ντόπια στα χωριά τους από εκεί που κατάγεται και ποια διάλεκτος είναι αυτή. Ποιος το λέει αυτό. Αυτός που μάλωσε. Πάντων, δεν είναι και το θέμα. Καλά, πολύ μαγιά πουλάει να πούμε. Δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί του καθόλου. Λέγεται, για πείτε μου. Το θέμα είναι το εξής. Ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα εμείς που ζούμε, αυτοί εκεί που κυβερνούν, εξουσιάζουν, κάνουν κομμάτι τέλος πάντων, εμάς μας διαιρούν. Και δεν μας διαιρούν τώρα, μας διαιρούν από το 40 και μετά. Κάθε φορά που είναι εκλογές μας διαιρούν. Και αυτοί βασιλεύουν. Αυτό εμείς δεν λέμε να το καταλάβουμε και δώσουμε καυγά και από την αρχή. Έλατε. Και αυτός που είναι πολιτικός τώρα και αυτοί που ήταν παλιότερα, δεν θα έπρεπε να φοβούνται αν θα δοθεί το όνομα Μακεδονία, πάνω Μακεδονία, κάτω Μακεδονία, μέσα έξω Μακεδονία. Θα έπρεπε να φοβούνται και θα έπρεπε και εμείς από μόνοι μας να τους στέλνουμε και να τους λέμε ότι εφόσον είστε Μακεδονία, άρα είστε Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Σωστή άποψη. Και να πάνε και τα σύνορα 10 μέτρα παραπάνω που έχουν να πάνε από το Βενιζέλο. Ναι. Συγγνώμη, εσείς που είστε Έλληνες, γιατί πάτε. Τι να το κάνουμε, ρε, το άγωνο εκεί το έδαφος τώρα, το πάρουμε τώρα. Τι να το κάνουμε αυτό το άγωνο του. Άμα είστε πατριώτες, πια σκοπιάτε στην Ελλάδα, φέρτε τα λεφτά. Άλλα εννοεί. Ο κύριος άλλα εννοεί. Άλλα εννοεί ο κύριος. Λοιπόν, όλα είναι χρήμα. Πάμε παρακάτω. Άστε το. Εγώ να σε πω τι θα γίνει. Θα ξεσηκωθούν όλοι αυτοί που έχουν πάει τα εργοστάσια εκεί πέρα και θα πούν δεν θέλουμε να έχει στην Ελλάδα για να μην έχουμε 40% εφορία. Οι Έλληνες πρώτοι θα ξεσηκωθούν που έχουν εκεί τις βιομηχανίες άμα πάει να γίνει προσάρτηση του σκοπιού. Όλα είναι χρήμα, βολεμένοι είμαστε μέχρι στιγμής. Πάμε παρακάτω. Και ο Αμερικάνος τα λέει Μακεδονία. Κάντε μαγιά στον Αμερικάνο. Το λάθος ήταν τότε επιτήτω που όταν ονόμασε αυτό το κρατηδιάκι, γιατί ήταν
σε. Ποιον είχε. Έπρεπε στη Σερβία να είναι, ρε παιδιά. Σε έπρεπε Σερβία να είναι. Ποιον είχε υπουργό εξωτερικών τότε. Τότε λεγόταν Μακεδονία, λάθος ήταν τότε, έπρεπε να ξεσηκωθούμε από εξωτερικών τότε. Ήταν κυβέρνηση μετά τον Εμφύλιο. Μάλλον η ΕΡΕ πρέπει να ήταν. Κωνσταντίνος Καραμανλής πρέπει να ήταν ο παππούς. Αυτός πρέπει να ήταν. Εκεί δεν είναι, στην μεγάλη Ιουγκοσλαβία, στην ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Μα εκεί έπρεπε να παραμείνουν με τη Σερβία, να πούμε. Και ξέρεις ποιο είναι το τέτοιο. Λέμε, συγγνώμη για τη γραμμή λίγο, λέμε ότι οι Σέρβοι είναι χριστιανοί, δικοί μας άνθρωποι κτλ. Το πρώτο κράτος που αναγνώρισε ήταν σαν Μακεδονία, ήταν η Σερβία. Πάμε στον κόσμο, Κωστή. Πάμε στον κόσμο. Τις βλακίες περί αδερφών. Ναι, αυτό ναι. Πρέπει να σταματήσει. Χαίρετε. Τι αδερφόρε, στο τελικό με τη Λιθουανία στο γύρο, Λιέτου Βαλιέτου φωνάζαν οι Έλληνες τότε. Γιατί μας είχαν σφάξει Σέρβοι στον ημιτελικό. Και φωνάζαν Λιέτου Βαλιέτου οι Έλληνες στο ΑΚΑ. Πάμε, Λιέτου Βαλιέτου. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Γυναίκα είναι. Εντάξει, γυναίκα είναι. Τι γίνεται. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Κατά την δική μου την άποψη, την ταπεινή. Το 92 δόθηκε το όνομα επίσημα από τους Έλληνες προς τους Σκοπιανούς της Μακεδονίας. Μετά ακριβώς από το κλωτσιδόν εξοπέταγμα του Σαμαρά από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Αυτό ήταν ένα μήνυμα για μένα. Και μετά τα δάκρυα του Γιώργου του Καραμαλή και μετά αυτό που είπε ο Μητσοτάκης σε 10 χρόνια θα το έχετε ξεχάσει. Από τα 92 λοιπόν καθόμαστε και ασχολούμαστε άνευ λόγου και αιτίας με ένα κλεισμένο θέμα. Με ένα τελειωμένο. Τώρα ανέκυψε προφανώς, διότι γίνονται κάποιες άλλες ανακατατάξεις και μας δείχνουν αυτό το θέμα στα τάξη στα μάτια, να ασχολούμαστε και να μην δούμε τι ακριβώς παίζεται από εδώ και πέρα. Πολύ ωραία το λέτε. Αυτή είναι η άποψή μου. Πολύ ωραία. Υπάρχουν από πίσω οικονομικά θέματα λοιπόν. Και όσοι ακούτε, επειδή υπάρχουν αυτά τα συμφέροντα, συμπαρασύρουν και το θέμα του ονόματος αυτή τη στιγμή και μπαίνει στο κάδρο. Και μαλώνετε οι βλάκες εσείς τώρα για το όνομα. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Ναι. Δεν είπα αυτό, φίλε μου. Ναι. Δεν είπα για εσάς. Ένα δεύτερο θέμα, κύριε Σαράντο. Ένας λόγος για τον οποίο ξεκίνησα να διαβάζω αρχαία γραμματεία ήταν ακριβώς επειδή. Αρχαία ελληνική γραμματεία. Τι είναι αυτό. Είναι επειδή ακριβώς το 1992. Με το θέμα το μακεδονικό, είχαμε βγει όλοι. Όχι, είχαμε βγει, είχαν βγει αυτοί που γνώριζαν την ιστορία, υποτίθεται. Με αυτό το σλόγγαν, το έστεινουν Ελλάς και η Μακεδονία. Με τη διαφορά ότι εγώ εντόπισα ότι μετά το Ελλάς υπήρχαν τρία αποσιοποιητικά. Που σημαίνει ότι έλειπε κείμενο. Έψαξα λοιπόν κι εγώ έλειπε το αρχικό του κείμενο. Έλειπε κείμενο. Ναι, ναι. Έψαξα λοιπόν να βρω τον συγγραφέα. Για να διαβάσω όλο το κείμενο. Και έτσι ξεκίνησα να διαβάζω. Τέλος πάντων, δεν μπόρεσα από εκεί πέρα να βγάλω άκρη. Εάν το ουν, έστιν ουν Ελλάς, έλεγε κάτι άλλο και η Μακεδονία αναφερόταν σαν ένα άλλο μέρος, αλλά από άλλα βιβλία και μετέπειτα και από το 12ο αιώνα, ξέρω εγώ, υπάρχουν οι μαρτυρίες και για τη γλώσσα του Μακεδονική, ότι είναι δωρική και όλα τα σχετικά. Πρέπει λοιπόν εμείς οι ίδιοι να μάθουμε την ιστορία μας και μετά να αρχίσουμε να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμαστε προς τα έξω. Γιατί δεν ξέρουμε τίποτα απολύτως τι μας γίνεται. 40 πάντα. Δεν ήμουν εδώ όταν έκανε η κυρία την ερώτηση. Ήμουν έξω γιατί δέχθηκα ένα τηλεφώνημα. Αλλά δεν πειράζει. Η φράση προηγούμενη εννοούσε την Μακεδονία ενιαία με την Ελλάδα. Όχι, την Ελλάδα. Δεν εννοούσε αυτό. Εντάξει, άλλοι το ερμηνεύουν έτσι, άλλοι αλλιώς. Δεν είναι θέμα ερμηνεία. Είναι αντικειμενικό. Είναι αντικειμενικό καθαρά. Είναι αντικειμενικό καθαρά γιατί υπάρχει και άλλο κείμενο και πριν και μετά. Και δεν αμφισβητώ κάτι. Απλά λέω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ τα επιχειρήματά μας να είναι σωστά. Και όσον αφορά για τα ντόπικα, επειδή εγώ είμαι από εκεί. Από ποιο μέρος είστε? Από την Έδεσα είμαι. Ποιο χωριό? Από την Έδεσα μέσα. Ωραία, εγώ είμαι πιο πάνω, στα 25 χιλιόμετρα πιο πάνω κατά. Ναι, τι ξέρω, την περιοχή έχω έρθει και στον Ξαπλάτωνο και στην Αριδαία και στη Σωσάνδρα, τέλος πάντων. Ήθελα να πω το εξής. Εγώ είμαι εθνικίστρια. Η μητέρα μου τα ήξερε τα ντόπικα. Και η γιαγιά της, η οποία δεν ήξερε γενικά, ήξερε μόνο ντόπικα. Δεν είναι κακό. Και εγώ η ίδια ήθελα να μάθω αυτή τη γλώσσα.
Και δεν τρέπομαι καθόλου να πω. Όχι, εγώ τα άμαθα παρότι με πρόσφυγα. Τα άμαθα παρότι με πρόσφυγα. Ναι, γιατί συγχρονιζόμουν, είχα γειτονάκια, είχα φίλους ντόπιους, πολύ καλά παιδιά και τα άμαθα. Λοιπόν, ντόπικα δεν σημαίνει γηγενή. Σημαίνει ότι μιλιώνουσαν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, έναν ορισμένο χρόνο. Δηλαδή τότε που η περιοχή μας ήταν υπό τον τουρκικό ζυγό και όχι μόνο εμείς, και οι Ιουγκοσλάβοι και οι Βούλγαροι και οι πάντες, και υπήρχαν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των λαών με τα εγκαταστάσεις, γιατί ζούσαν όλοι μέσα στο ίδιο κράτος, δεν ήταν χωριστά. Κάποια στιγμή βέβαια ο πληθυσμός άρχισε ο Βουλγάρικος να γίνεται μεγαλύτερος, γιατί τα ντόπικα είναι Βουλγάρικη διάλεκτος όπως είπαμε. Ναι. Κατά βάση, αλλά με λέξεις ελληνικές και σέρβικες μέσα κάποιες. Με αποτέλεσμα το στοιχείο του Βουλγαρικού να είναι πολύ περισσότερο, να επιβληθεί και κάποια στιγμή, όπως είδαμε αργότερα με τους κομιτατζίδες, να επιβάλλει με το ζόρι στον τόπιο πληθυσμό να μαθαίνει βουλγαρικά, άνοιξαν βουλγαρικά σχολεία, απαγορευόταν διαροπάλου το να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, ναι, ναι. Υπήρχε μια τρομοκρατία και με αποτέλεσμα ο κόσμος να μείνει στη τη γλώσσα. Ναι. Αναγκαστικά. Μάλιστα. Έτσι. Okay. Έτσι. Αυτό, ναι, αυτά είναι τα αντικειμενικά γεγονότα, okay. Έτσι όπως okay. Είναι, τα βλέπω είναι εγώ. Λίγο πολύ γνωστά αυτά. Ναι. Καλό βράδυ κύριε. Να είστε καλά. Σαράτο, εσένα ζήτησε. Ήμουν έξω. Τι τηλέφωνο ήταν αυτό δηλαδή. Μ' άκουσε ένας φίλος, ας πούμε, τον οποίος δεν έλεγε το όνομά του μια ώρα. Δεν τον έριξε στα πυρήνια. Πώς δεν τον έριξε. Καλά τον έκανες. Πρώτο-τελευταίος. Καλημέρα. Έλα. Έλα. Εγώ είμαι. Εσείς. Να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Μπράβο. Καιρός ήταν. Μπράβο. Καιρός ήταν. Ωραία. Λοιπόν, κάνεις πολλά φάουλ τελευταία. Θα σου δώσω μια κίτρινη. Εμένα λέτε. Επειδή... Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Θα σου δώσω μια κίτρινη και μπαίνει στη λίστα για την κόκκινη. Ό,τι πεις. Γιατί οι πελάτες σου, αφού δεν είσαι πατριώτης όπως λες και μόνο για τη μαρμίτα και για τα χρήματα. Έτσι νομίζεις και εσείς, απλά λέτε άλλο. Έτσι να ολοκληρώσει. Λέει, κατηγορείς όλο τον κόσμο, κλείνεις, κάνεις, ηρωνεύεσαι, έτσι. Αν είναι πατριώτης, αν είναι το ένα, αν είναι το άλλο. Αφού δεν είναι τώρα, τι να κάνω. Ναι, είναι όμως πελάτης, αυτό είναι το κακό. Γιατί επειδή είναι πελάτης, για πρέπει να το γλύφω δηλαδή. Μα εσύ δεν λες ότι είσαι για τα λεφτά. Ναι, άμα το γλύφεις σε φτύνει. Ένα άλλο. Άρα, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Βάλα να μιλήσουμε λίγο. Άκου για τη δουλειά. Ένα λαό για να σε σέβεται λέει πρέπει να τον πηδάς. Τι λέει. Εντάξει, μπορείς να πηδάς κάποιον για μία φορά, για δύο, αλλά μετά σε βαριέται. Λέγε, πες ό,τι θες. Για μπάλα, σε βαριέται μετά. Δεν το πηδήξεις πολλές φορές. Ναι, εγώ αρχίζω και βαριέμαι σένα τώρα. Εντάξει, κλείνω το τάντε, γεια. Γεια χαρά, επόμενη γραμμή, ναι. Για μπάλα μίλησε. Μόνο για μπάλα δεν μίλησε. Τελικά για μπάλα δεν θα μιλήσουμε. Δεν θα στεριώσουμε σήμερα. Τι πρέπει να κάνουμε. Έδωσε για το στοίχημα εσύ για τον μπάσκετ. Έδωσα ο Μεράκη προπονητή. Δεν μπορώ να προσποιούμε. Δεν μπορώ να προσποιούμε ούτε στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Δεν μπορώ να προσποιούμε ούτε. Πάμε στου δύο τελευταίου φίλου. Καλημέρα. Καλώ τώρα. Θα ήθελα να κάνω ένσταση για ένα θέμα το οποίο έχει. Ξαναπέστο γιατί έκανε διακοπή το βρωμοτηλέφωνο σου. Βεβαίως. Θα ήθελα λέω να αναφερθώ σε ένα θέμα στο οποίο έχει σταθεί Πολάκης. Ναι. Το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ, το ναι. Φετινό όπως λες, κατ' εμέ πάντα έτσι, παρακαλώ. Είναι μια φούσκα. Είναι μια μεγάλη φούσκα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπήθη μες στο γήπεδο και δεν έχει το υλικό για πρωταθλητισμό. Ακούγομαι. Ακούγεστε. Έχει ΕΠΟ, έχει Τσίπρα όμως. Μην το δείτε. Άλλο είναι το θέμα, φίλε. Ποιο πείθει από του άλλου. Λες δεν πείθει ο ΠΑΟΚ. Να συμφωνήσω. Δεν παίζει καμιά ιδιαίτερη μπάλα. Οι άλλοι τι έχουν δείξει κάτι. Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει. Δεν έχουν δείξει όμως και οι άλλοι κάτι. Έχει ΕΠΟ. ΕΠΟ να έχει σφαίρα στο γραμμένο το φιλαράκι που εστάλει να πούμε. Εγώ είμαι ΠΑΟΚτη. Ωραία. Παρακαλώ. Το πρωτάθλημα είναι του Ολυμπιακού. Μην παραμυθιάζουμε τον κόσμο με ουτοπικές